Αρχίζουμε. Παρακαλώ, καθίστε γιατί ξεκινάμε. Πρώτα τα έκτακτα. Η παρουσία μου πού είναι. Αφού μου είπε να το ανακοινώσω, περίμενε. Ψήφισμα συμπαράστασης, ναι. Και πιστεύω πέσει. Ψήφισμα συμπαράστασης, πού είναι το φέρτο μου. Ψήφισμα συμπαράστασης, στον αγώνα. Του νομού. Μόνο αγρότης είναι. Του νομού ή του δημού. Του δήμου και του νομού. Καλησπέρα σας. Ξεκινάει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Ξανθόπουλο, τους περιφερειακούς μας συμβούλους, τον κύριο Μωυσίδη. Δεν βλέπω. Ναι, τον κύριο Στέλιο Παπαδόπουλο. Ο κύριος Ματζιάρης νομίζω είναι καθοδόν. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Νευροκοπίου, τον κύριο Γαλόπουλο. Δεν είναι, κύριε Γαλόπουλε. Δεν τα ξέρουμε τις αλλαγές στο Νευροκόπη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις παρουσίες αμέσως μετά τα έκτακτα και μετά τα θέματα της σημερινής διάταξης. Τενεξής Ιωάννης. Παρόν. Δεμήρης Αθανάσιος. Παρόν. Μάρτζιος Αθανάσιος. Παρόν. Ανθίτσας Αλέξανδρος. Απόν. Παπαμιχαήλ Γεώργιος. Παρόν. Τζόρτζης Γεώργιος. Απόν. Ζελεπής Αθανάσιος. Παρόν. Τσακμακίδης Κοσμάς. Παρόν. Παυλίδης Πέτρος. Παρόν. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος. Παρόν. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος. Παρόν. Ανθίτσας Αλέξανδρος. Παρόν. Τσελεγκίδης Αντώνιος. Παρόν. Καραγιαννίδης Αναστάσιος. Παρόν. Χαρίκλια Θεοδωρίδου παρούσα. Μεσονίκτης Κυριάκος. Παρόν. Φατράλης Βασίλειος. Παρόν. Καραγιαννίδης Ιωάννης. Δικαιολογημένα απόν, βέβαια σήμερα. Βουγιουκλής Ηλίας, δικαιολογημένα απόν. Ελευθέριος Κυλατζίδης, παρόν. Σύρτας Γεώργιος, δικαιολογημένα απόν. Κυνατζίδης Κωνσταντίνος, παρόν. Γεώργιος Γεωργιάδης, παρόν. Αθανασιάδης Θεόδωρος, παρόν. Ηλίας Αναστασιάδης, απόν. Σαρίδης Άλκης, παρόν. Σμολοκτός Νικόλος, παρόν. Πρόεδροι των Δημοτικών μας Κοινοτήτων, Πετρούσας Μάτας Αθανάσιος, παρόν. Προσοτσάνης κυρίου Κυριάκος, παρόν. Οι πρόεδροι των τοπικών μας κοινοτήτων, Αργυρούπολης Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής, απόν. Γραμμένης Παπαδόπουλος Ελευθέριος, παρόν. Καλής Βρύσης Τούσκος Γεώργιος, παρόν. Καλυθέας Μούτσιος Αθανάσιος, απόν. Κοκκινογίων Κινατζίδης Ελευθέριος, παρόν. Μαυρολεύκης Μανταζέλης Παναγιώτης, απόν. Μεγαλοκάμπου Μουρατίδης Θεόφιλος, απόν. Μικροκάμπου Σαρόγλου Ιωάννα Απούσα. Μικροπόλεως Αβραάμ Δαβίδ, παρόν. Περιχώρας Γεφυρόπουλος Νικόλος, απόν. Πύργων Τσαούσης Κωνσταντίνος, απόν. Σιταγρών Τσανίδης Θεόδωρος, απόν. Φωτολίβους Γεδίκογλου Πέτρος, απόν. Χαριτωμένης Χαραλαμπίδης Ηρακλής, παρόν. Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μας. Ανθοχωρίου Παχατουρίδης Γεώργιος, απόν. Και Πανοράματος Γαβρά Στέφανος, απόν. Πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι έχουμε τρία έκτακτα. Το πρώτο αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού για το έτος 2013. Αφορά μία εγκύκλιο, μία νομοθετική ρύθμιση που ήρθε μετά την έκδοση της πρόσκλησης και την ψήφιση του, και το προηγούμενο συμβούλιο μας για την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Έχετε μπροστά σας, νομίζω, μία εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία. Και το δεύτερο έκτακτο αφορά την αποδοχή και κατανομή ποσού 28.490,09 ευρώ με κρατήσεις, αφορά την κατανομή στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων θέρμανσης. Το τρίτο θέμα αφορά ένα ψήφισμα το οποίο καλείται να συντάξει και να ψηφίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Ένα ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών του Δήμου μας. Τέθηκε θέμα και από τον κύριο Δήμαρχο αλλά και από τον κύριο Φατράλη, από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση, προκειμένου να συμπαρασταθούμε στον αγώνα τον οποίο διεξάγουν οι αγρότες μας αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ως προς τη διαδικασία, εγκρίνει το σώμα. Ενέκρινε ομόφωνα. Λοιπόν, στο πρώτο έκτακτο, κύριε Δήμαρχε, μήπως θέλετε. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού είναι μια εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία. Το σώμα εγκρίνει. Ενέκρινε ομόφωνα. Το δεύτερο έκτακτο θα το δείτε στην εισήγηση της υπηρεσίας. Είναι το σκέλος Γ. Αφορά την κατανομή του ποσού το οποίο προανέφερα για τη θέρμανση στα σχολιά μας. Κύριε Παυλίδη, έχετε το λόγο. Έχουμε το ποσό 28.532,89 χωρίς κρατήσεις 28.490,09. Προκειμένου το ποσό αυτό να είναι άμεσα διαθέσιμο στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, προτείνουμε την κατανομή του ποσού ως εξής. 11.000 για την κάλυψη θέρμανσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 17.490,09 για την κάλυψη θέρμανσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εγκρίνει το σώμα. Παρακαλώ, κύριε Σμολοκτή, έχετε το λόγο. Στην επιτροπή, τη σχολική επιτροπή που είχαμε προχθές, είχαμε τονίσει και είχαμε πει ότι η κατανομή πρέπει να γίνεται των ποσών αυτών, πρέπει να γίνεται από τη σχολική επιτροπή. Θα ήθελα να ενημερώσω και τους συναδέλφους ότι βάσει του κώδικα νομίζω ότι έτσι πρέπει και έτσι ήθιστε η κατανομή αυτών των ποσού να γίνεται από τη σχολική επιτροπή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Στερνεξής. Την κατανομή και την κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά εισηγείται η Επιτροπή Παιδείας στο Δημοτικό Συμβούλιο και την. Ναι, η Σχολική Επιτροπή είναι. Εσείς είστε μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Δευτεροβάθμια. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει πώς θα δώσει την Πρωτοβάθμια, πώς Δευτεροβάθμια και από εκεί πέρα οι Σχολικές Επιτροπές αποφασίζουν πώς θα μοιράσουν τα χρήματα στα σχολεία. Δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι η Σχολική Επιτροπή αποφασίζει. Τέλος πάντων το ποσό και 11 στη δευτεροβάθμια. Θα έρθουν αυτά τα χρήματα, τα 17 θα έρθουν στην πρωτοβάθμια και εσείς σαν σχολική επιτροπή θα μοιράσετε στα σχολεία. Εντάξει, εγκρίνει το σώμα. Ενέκρινε ομόφωνα. Λοιπόν, στο τρίτο θέμα που αφορά το ψήφισμα συμπαράστασης. Ναι. Το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα δέχομαι αρκετές επικοινωνίες από κάποιους συλλόγους των Αθηνών κυρίως, κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με συγχωρείτε. Η αλήθεια είναι ότι και το Mega Channel με ενόχλησε και μου είπε ότι υπάρχει μια διάθεση να ενισχύσουμε σχολεία που έχουν πρόβλημα θέρμανσης κτλ. Αντιλαμβάνεστε πάντα όταν υπάρχει μια όξυνση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ευαισθητοποιούνται οι Αθηναίοι και θέλουν να βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι αρνητικός, θα ήθελα και τη δική σας άποψη, δεν είμαι αρνητικός στην οποιαδήποτε επιχορήγηση και βοήθεια από τους συλλόγους αυτούς. Σε ό,τι έχει σχέση του Mega Channel θα τους είπα ότι είμαι επιφυλακτικός, γιατί αυτό βγαίνει και στην πανελλήνια εμβέλεια, με συγχωρείτε. Δεν είμαι αρνητικός, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα τη δική σας έγκριση. Να προχωρήσω σε μια τέτοια επικοινωνία βοήθειας. Δηλαδή, ξέρετε πώς γίνονται αυτά, έτσι. Το Mega Channel και ο Δήμος Προσοτσάνης ενισχύουν το σχολείο τάδε και το σχολείο τάδε. Βλέπω ότι η πολιτεία θα καλύψει σε καύσιμα τα σχολεία μας. Και αν ακόμη η πολιτεία δεν μπορούσε,
ο Δήμος μας με ίδιους πόρους θα κάλυπτε. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Φατράλη, εσείς. Το λόγο στον κύριο Φατράλη. Εάν θεωρώ ότι το καλύψετε σφαιρικά και καλά το θέμα, κύριε Δήμαρχε, εάν μπορούμε να καλύψουμε εμείς αυτά τα προβλήματα που έχουμε, πρώτον, καλόν θα είναι να τα καλύψουμε και να μην φαίνεται και ο Δήμος μας, εν πάση περιπτώσει, που επαιτεί για ένα ποσό και δεν ξέρω και ποιο θα είναι. Και επίσης θεωρώ και συμφωνώ μαζί σας ότι μπορούμε να τα καλύψουμε. Και από τη στιγμή που η πολιτεία ακούμε τώρα και σήμερα λέγεται στα μέσα ότι τα ποσά που θα δοθούν θα καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων μας και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να μην βγούμε και στον αέρα ότι ο Δήμος Πρωτοτσάνης επαιτεί και έχει και μεγάλα προβλήματα, μια που δεν τα έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αθανασιάδης. Νομίζω ότι δεν μας χρειάζεται αρνητική διαφήμιση. Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να καλύψουμε και μην ξεχνάμε ότι όλα τα σχολεία έχουν και μια δικιά τους περιουσία, την οποία την εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Δηλαδή και από μόνα τους τα σχολεία θα μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτά τα έτσι το, από το κεντρικό κράτος, ας πούμε, που εύσπλαχνα ψάχνουν να στηρίξουν την επαρχία, ας τα κρατήσουν για αυτούς. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ, αρχηγή της Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι έχουμε ταυτόσυνη άποψη. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Αθανασιάδη. Σας βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου άνευ γενιάδος. Θα ήθελα να ενημερώσω και στους αγαπητούς καλεσμένους, τους οποίους και καλωσορίζω, μάλλον θα το κάνω λίγο αργότερα, ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά από το site του Δήμου μας και μάλιστα έχουμε την ενημέρωση ότι έχει μεγάλη τηλοψία, ακροαματικότητα να το πω κατά συνήθη. Λοιπόν, στο τρίτο έκτακτο θέμα να πω ότι μόλις έφτασε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα έγγραφο διαμαρτυρίας από τον Αδέσμευτο Αγροτικό Σύλλογο του νομού Δράμας, με έδρα βλέπω το Φωτολίβος, διαμαρτυρία. Όχι, είναι αυτό η διαμαρτυρία προσθέτει για να κάνουμε την ψήφισμά μας. Θα ήθελα όμως να το διαβάσω, Αλέκο. Ωραία. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Αγαθονιάδης. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, από το Σάββατο 26 του μηνός οι αγρότες μας βρίσκονται πάλι στο δρόμο. Τα αιτήματά τους πιστεύω ότι είναι δίκαια. Ο Δήμος είναι συμπαραστάτης και σε ό,τι χρειαστούν οι αγρότες μας και πιστεύω ότι με τα δύο μπλόκα που έχουμε ο Δήμος, οι αγρότες του Δήμου μας στη διασταύρωση Πρωτοτσάνης Κοκκινογείου και ένα στον κόβο της Μαυρολεύκης, υπάρχουν τρακτέρ και πιστεύω ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και ο Δήμος είναι συμπαραστάτης. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να σας διαβάσω το ψήφισμα. Εγκρίνει το σώμα ομόφωνα την κατάθεση ψηφίσματος, το οποίο θα συνταχθεί από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να πω ότι έχουμε αλλαγή στο πρόσωπο του πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίζεται ο κύριος Θεοφύλακτος Σαραφίδης. Αντικαταστά τον κύριο Βαφιάδη Αλέξανδρο. Λοιπόν, το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Πούμε, εν πάση περιπτώσει, ναι, κύριε Φατράλη, ο παρακαλώ. Ο κύριος Βαφιάδης μας εξυπηρετούσε. Και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Να τον ευχαριστήσουμε. Περάσαμε δύσκολα πολύ με τον Αλέξη. Ό,τι θέλαμε και όσες φορές και όποια στιγμή το θέλαμε, μας τα έδινε ο κύριος Βαφιάδης. Ελπίζουμε ότι και ο καινούριος αντικαταστάτης του θα είναι. Θα ανταποκριθεί. Να πω ότι μπροστά σας η αρχηγή, σας είχα πει, νομίζω, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε αλλάξει την εταιρεία η οποία πραγματοποιεί τις απομαγνητοφωνήσεις. Μπροστά σας η αρχηγή, έχετε τις πρώτες συνεδριάσεις. Θεωρήσαμε καλό οι αρχηγοί να λαμβάνουν αντίγραφα από τα Δημοτικά Συμβούλια ώστε να χρησιμοποιηθούν για το αρχείο τους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Ματζιάρη και τον αντιπεριφερειάρχη, το θεματικό μας αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γερομάρκο. Το είπα σωστά. Καλώς ήρθατε.
Το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Μετά από εισήγηση του αρχηγού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ορίστηκε ως πρώτο, δεν πειράζει, ως πρώτο θέμα σήμερα η συζήτηση για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού και η γραμματεία, το Δημοτικό Συμβούλιο προσεκάλεσε τους υπευθύνους του νομού για τη διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι βρίσκονται όλοι παρόντες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσω και να πω ότι αποτελεί τιμή για το Δημοτικό μας Συμβούλιο η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, του κυρίου Γιάννη Ξανθόπουλου, του ανθρώπου ο οποίος αντικαθιστά τον παλαιό νομάρχη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υψηλού επίπεδου αρμοδιότητες, να πούμε ότι η διαχείριση του ΕΣΠΑ είναι δικαίωμα, αν μου επιτρέψετε την έκφραση μέσα σε εισαγωγικά, της περιφέρειας. Ο άνθρωπος της περιφέρειας στο νομό μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ξανθόπουλος. Ταυτόχρονα έχουμε την παρουσία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα, αν δεν κάνω λάθος, πώς, ανάπτυξης, του κυρίου Γιώργου Γερομάρκου. Για μένα είναι χαρά γιατί είναι και συνάδελφός μου στον επαγγελματικό στίβο. Έρχεται από την Καβάλα ο αγαπητός Γιώργος. Έχουμε τον πρόεδρο της επιχείρησης του χιονοδρομικού κέντρου, τον κύριο, και νομαρχιακό σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Παπαδόπουλο. Έχουμε τους περιφερειακούς μας συμβούλους, τον Αντώνη τον Ματζιάρη, τον Γιώτη τον Μωυσίδη. Είναι άλλος κανείς από τους περιφερειακούς συμβούλους. Ταυτόχρονα διαπιστώνω ότι είναι εδώ ο διευθυντής της επιχείρησης, ο κύριος Προσότσανλης Περικλής. Και επίσης είναι εδώ ο πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Νευροκοπίου, ο κύριος Γαλόπουλος Σίμος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος από την πλευρά του Δήμου Νευροκοπίου με τη διαχείριση από την πλευρά του Δήμου Νευροκοπίου του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Είναι, και μάλιστα είναι ο αντιπρόεδρος. Βεβαίως να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο στην κουβέντα που θα ακολουθήσει, η οποία είναι ενημερωτικού, θα έλεγα, χαρακτήρα, θα είναι του κυρίου Θανάση Τσελεμπή, του Δημοτικού μας Συμβούλου, ο οποίος είναι από την πλευρά του Δήμου μας ο εκπρόσωπος στην επιχείρηση του Φαλακρού. Κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να δώσω να διαχειριστώ λίγο την συζήτηση στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ. Πρώτα θα δώσω το λόγο όμως στον κύριο Φατράλη, με αίτημα του οποίου εισάγεται το θέμα σήμερα. Και μετά μπορεί να. Και εγώ από την πλευρά μου ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γερομάρκο, αν άκουσα καλά. Είναι γνωστός από την τηλεόραση βέβαια. Όλους τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι εδώ, καθένας με τον τίτλο που έχει για το συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε. Και ήθελα να πω, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι με δική μας πρόταση γίνεται αυτή σήμερα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με την ενημέρωση για το Φαλακρό, ένα σοβαρό θέμα. Και θεώρησαμε σωστό σαν αντιπολίτευση ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει γνώση το τι συμβαίνει στο χιονοδρομικό και, εν πάση περιπτώσει, ίσως θα χρειαστεί, κύριε Δήμαρχε, με ένα έγγραφο που στέλνετε, επειδή είναι άτυπο το θέμα, έτσι συζητείτε, ένα ψήφισμα να στείλουμε κι εμείς στην περιφέρεια σαν Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε να ενημερωθούμε. Το χιονοδρομικό κέντρο, η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, αγαπητές κυρίες και κύριοι, ένα ζήτημα μείζων για το νομό μας και βεβαίως επίσης μείζων και για το Δήμο μας. Ο Δήμος μας, ξέρετε, ότι συμμετείχε ως δεύτερος μέτοχος της επιχείρησης που διαχειριζόταν μέχρι τώρα και διαχειρίζεται ακόμη εν μέρης το χιονοδρομικό κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του χιονοδρομικού δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε όλοι οι δραμηνοί. Προβλήματα υπήρξαν πολλά, λάθη γίναν πολλά, παραλήψεις υπήρχαν πολλές, αλλά σαφέστατα υπήρξε και μια μεγάλη προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή λειτουργία αυτού του κέντρου. Νομίζω ότι οι παριστάμενοι έχουν και είχαν όλη την καλή διάθεση για την αλλαγή της λειτουργίας προς το καλύτερο και για το συμφέρον του νομού και κατ' επέκταση και του Δήμου μας.
έχω την εντύπωση ότι επειδή ταλανίζονται αρκετοί άνθρωποι από την... Έχουμε και την τιμή να έχουμε και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου εδώ, τον κύριο Γιάννη Τελίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τελίδη, που βρίσκεστε κοντά μας. Ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Τελίδη, ελάτε εδώ κοντά μας, σας παρακαλώ. Εδώ κοντά μας. Λίγο θα συμπτυχθούμε εδώ, κοντά στον Γιώργο μπορεί να καθίσει. Θέλεις εκεί, Γιάννη? Εντάξει. Θέλω να ξέρετε όλοι, παρόλα αυτά που διαμείβονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι η προσπάθεια όλων των φορέων και όλων των παραγόντων είναι ειλικρινής και με διάθεση για την επίλυση του προβλήματος του χιονοδρομικού κέντρου. Καλά είναι όμως για να ενημερωθεί το σώμα και οι παριστάμενοι να ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Θεωρώ, λόγω της ιδιότητας του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Προσουζάνης, με την κεντρική εισήγηση του εκπροσώπου του Δήμου μας στο χιονοδρομικό κέντρο, του αγαπητού συναδέλφου του Θανάση Τσελεμπή. Θανάση. Χαίρομαι και εγώ με τη σειρά μου που βρίσκονται αρκετά πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έστω και την τελευταία στιγμή θεωρώ ότι κάτι μπορεί να γίνει και να αλλάξουν αρκετά πράγματα στην υπόθεση που λέγεται Φαλακρό, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου, ίσως από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης αυτής, και μιλάω για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μέχρι και σήμερα το ενδιαφέρον δεν ήταν αυτό που έπρεπε να υπάρχει, αυτό που έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση και από ορισμένα στοιχεία θα αντιληφθεί και ο πιο αδαής, ο πιο άσχετος από το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πριν και όχι σήμερα που μιλάμε. Σήμερα δυστυχώς είμαστε στο τέλος και υπάρχουν βέβαια κάποιες λύσεις, αρκεί να τις αποδεχτούμε όλοι και να προχωρήσουμε. Εν περιλήψη, όλοι γνωρίζετε ότι ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία το 2000, με δύο λόγια. Μέτοχοι είναι ο Δήμος Συνευρωκοπή, ο μεγαλύτερος μέτοχος με 41%, ο Δήμος Προσουζάνης με 31%, η πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 17%. 7 έχει η αναπτυξιακή εταιρεία Δράμας, 1 έχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας και 0,7, αν δεν κάνω λάθος, έχει ο Ρηβατικός Σύλλογος. Από την έναρξη λειτουργίας λοιπόν της επιχείρησης αυτής υπήρξαν αρκετές αστοχίες. Υπήρξαν αμφίβολα κάκιστη οργάνωση και κακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα, ευνόητο ήταν να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, να υπάρχει μια εταιρεία με αρκετά μεγάλα χρέη και να μην ξέρουμε τι μέλη γενέστη. Και το είπα προηγουμένως ότι το τι μέλη γενέστη έπρεπε να γίνει, για το τι μέλη γενέστη έπρεπε να γίνει συζήτηση πολύ νωρίτερα, αλλά η εταιρεία δυστυχώς αυτή λειτουργούσε με κάποιον στην κεφαλή και από εκεί και πέρα όλοι υπάκουαν σε αυτόν και κανένας δεν έφερε ποτέ αντίρρηση παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνονταν ότι η επιχείρηση δεν πήγαινε καλά ούτε από οργάνωση, ούτε και από λειτουργία, αλλά ούτε και από παροχή υπηρεσιών. Και όλα αυτά είναι ανασταλτικοί παράγοντες προκειμένου να προσελκύσουμε τον κόσμο όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, όπως πράγματι και έγινε και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Αν διαβάσω από ένα άρθρο του Μελέτη Μαυρίδη, του σημερινού δημάρχου του Νευροκοπίου, θα δείτε ότι και πράγματι αυτή είναι η απεικόνιση της πραγματικότητας. Και όσοι πραγματικά μετήχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι δύο πρώην δήμαρχοι, το Δήμο Σιταγρών και Προσοτσάνης, μετήχαν και αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, θα αντιληφθείτε λοιπόν από τρεις σειρές του Μελέτη του Μαυρίδη, τις οποίες στερνίζομαι κι εγώ, αλλά έπρεπε να τις στερνιστούν αυτοί που συμμετείχαν τότε ενεργά πολύ περισσότερο και θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Τις έκαναν βέβαια εκ των υστέρων όταν έφυγαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαλακρού. Δυστυχώς, λέει στο άρθρο, ίσως ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς δεν καταφέραμε να έχουμε εξαιτίας αστοχιών και ατυχιών όλα τα χρόνια που πέρασαν. Τα έσοδα δεν αυξήθηκαν για να μην δυσαρεστηθούν κάποιες δεκάδες προσώπων. Η γάγρανα που λέγεται πολιτικό κόστος. Ευρηματικότητα και τόλμη δεν υπήρξαν ώστε να προκληθούν νέες πηγές εσόδων και τα έξοδα αποδείχτηκαν ανελαστικά στο μεγαλύτερο μέρος τους για λόγους κυρίως ασφαλείας των επισκεπτών. Βλέπετε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός πάντα είναι το πολιτικό κόστος και δυστυχώς αυτό επικράτησε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης του Φαλακρού, παρόλο ότι ήταν επιχείρηση των ΟΤΑ και έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.
Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγιναν πράγματα εκεί από άποψη εγκαταστάσεων. Και δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί κανείς αυτό. Έγιναν πράγματι, ίσως από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι στήχησαν και πάρα πολλά εκατομμύρια. Κανείς όμως από εκεί και πέρα δεν φρόντισε πώς θα αξιοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, πώς θα αξιοποιηθεί το προσωπικό και πώς θα αξιοποιήσουμε εμείς το νομό ολόκληρο, προκειμένου να προσελκύσουμε επισκέπτες, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι το Φαλακρό ήταν η ναυαρχίδα τουλάχιστον του τουρισμού στο νομό μας. Δύο πράγματα θα πω για να αντιληφθείτε γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ και το αν έφεραν ή όχι κάποιοι την ευθύνη. Θα το αντιληφθείτε πάρα πολύ εύκολα. Συλλέξαμε κάποια στοιχεία για να δούμε ποιοι είχαν πράγματι κάποια ευθύνη, ποιοι είχαν πράγματι ευθύνη να πληρώνουν κάποια χρήματα και ποιοι τα πλήρωναν τελικά τα σπασμένα αυτά. Από μια μελέτη που έγινε από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού μέχρι σήμερα όσον αφορά το κόστος εχιονισμού του δρόμου, ξέρετε ότι αυτό ανήκε στην πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και μετά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δυστυχώς όμως όλο το βάρος των εξόδων το πλήρωνε η χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού ΑΕ, η επιχείρηση αυτή των ΟΤΑ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά που συλλέξαμε για τα έξοδα για τον εχιονισμό, τα έξοδα για τον εχιονισμό, μέχρι σήμερα, από το 2000 μέχρι και σήμερα, έχουμε ένα κόστος εχιονισμού μαζί με το ΦΠΑ 244.674,30 ευρώ. Αν σε αυτό βάλουμε... Όχι, αυτό λοιπόν, τα 244.674,30 ευρώ, δεν έπρεπε να το πληρώνει η χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού ΑΕ, αλλά η πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και μετά η περιφέρεια, γιατί ήταν αρμοδιότητά της η διάνοιξη του δρόμου. Εκτός λοιπόν από αυτό το κόστος, αγοράστηκε από την επιχείρηση Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού ΑΕ ένα μηχάνημα εχιονισμού, ένα Volvo, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, η αξία του ήταν 50.000 ευρώ. Προσθέτοντας λοιπόν τα 50.000 ευρώ στα 244, μαζεύουμε 300.000 ευρώ. Με αυτά τα 300.000 ευρώ καλύπταμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους και το ΙΚΑ. Και δεν ήταν κανένας σήμερα υπεύθυνος από αυτούς που σήμερα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού ΑΕ απέναντι στο ΙΚΑ και χθες απέναντι στην εφορία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κατασχέθηκαν και περιουσίες ατόμων που ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι ή στάλθηκαν έγγραφα και σε σημερινούς ακόμη προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους προκειμένου να καταβάλουν τα χρήματα στο ΙΚΑ. Αν λοιπόν από την αρχή λειτουργούσε σωστά το όλο πράγμα, η οργάνωση, δηλαδή υπήρχε οργάνωση και σωστή λειτουργία της επιχείρησης, αυτό το κόστος θα έπρεπε να το επιβαρυνθεί η πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια. Και μιλάμε για 300.000 ευρώ. Υπάρχουν οφειλές από ενοικιαστές και καντίνες οι οποίοι λειτουργούσαν με αυτό το πελατειακό σύστημα και το γνωρίζουν όλοι πολύ καλά αυτοί που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού ΑΕ. Οι οφειλές λοιπόν και από τις καντίνες των ενοικιαστών, οι οποίοι έπρεπε να καταβάλουν, γιατί αυτοί έβγαλαν μόνο χρήματα και κατέβαλαν πάρα πολύ λίγα από αυτά που έβγαλαν. Και έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα και το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά. Οι οφειλές λοιπόν των ενοικιαστών αυτών και των καντινών ήταν 145.000 από την έναρξη λειτουργίας, 958,74 ευρώ. Προσθέτοντας αυτό το ποσό με το ποσό το προηγούμενο, το 244, βγάζουμε 390.400.000, που είναι στην ουσία οι μισές οφειλές από τις οποίες έχει σήμερα η Χιονοδρομικό Κέντρο Φαρακρού ΑΕ. Αν γινόταν ακόμη περισσότερο σωστή οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, δεν θα έπρεπε κανονικά να αγοραστεί το Volvo από την Χιονοδρομικό Κέντρο Φαρακρού ΑΕ. Γιατί να υποχρεωθεί αυτή να αγοράσει ένα Volvo και γιατί με εκείνα τα χρήματα, όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτοί που δουλεύουν πάνω στο Φαλακρό, να μην αγοράζονταν, αντί να διωθούν δηλαδή 50.000 στο Volvo, να μην αγοράζονταν 7 χιονοσκούτερα από 7.000 ευρώ το καθένα, 7.749, από τα οποία κέρδιζαν αυτοί που ενίκιαζαν εκεί πάνω και είχαν στην κυριότητά τους χιονοσκούτερ, 15 ευρώ το τέταρτο παρακαλώ. Αν είχαμε εμείς 7 χιονοσκούτερα από τότε και δεν είχαμε το Volvo που επιβάρυνε πάρα πολύ σημαντικά την εταιρεία και με τις ζημιές που είχε υποστεί και με τα πετρέλαια και με τα ανταλλακτικά και με τα λάδια και με οτιδήποτε, θα έπρεπε να αγοραστούν 7 χιονοσκούτερ και τα κέρδη θα ήταν πολλαπλάσια από αυτά που έπρεπε να είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι με 2-3 στοιχεία καταλήγουμε σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θα έπρεπε να έχει η επιχείρηση μέχρι σήμερα. Και αν δεν ήταν τουλάχιστον υγιείς, οι οφειλές να ήταν τουλάχιστον μηδαμινές. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα ήταν το ζήτημα των εργαζομένων. Όπου πάλι εκεί λειτουργήσε το πελατειακό σύστημα, εργάστηκαν μέχρι και 34 άτομα στην επιχείρηση αυτή τους φλέγοντες μήνες του χειμώνα, ενώ
με τις γνώμες όλων αυτών που δουλεύουν στο βουνό και είναι κατεξοχήν αρμόδιοι, τα 20 εργαζόμενοι, τουλάχιστον στη full season, εκτός από τα δύο άτομα που είχαν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Βλέπετε λοιπόν ότι πάλι το πελατειακό σύστημα πήγε στην μέση και χαντακώθηκε μια εταιρεία η οποία, σας είπα, αν δεν ήταν κερδοφόρα θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ μικρά ελλείμματα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο το καλοκαίρι του 2011 να έχει μια τραγική οικονομική κατάσταση η επιχείρηση και να μην ξέρουμε το τι μέλη γενέστε. Εμείς ως νέο διοικητικό συμβούλιο και εγώ από την πλευρά μου ως εκπρόσωπος του Δήμου της Προσοτσάνης δεν θέλησα να συνεχιστεί αυτή η κάκιστη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς όμως αυτό να ήταν και τόσο εύκολο τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς. Μιλάμε το καλοκαίρι του 2011. Προσπαθήσαμε λοιπόν ως διοικητικό συμβούλιο να βάλουμε κάτω κάποια πράγματα, να οργανώσουμε την επιχείρηση στις σωστές τις βάσεις για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης αυτής ήταν το ιδιοκτησιακό. Ήμασταν τόσο, φαίνεται, ανίκανοι εδώ στο νομό της Δράμας όλοι, που δεν καταφέραμε ένα χαρτί να το πάρουμε σε 8 χρόνια ή σε 12 όπου βρισκόμαστε σήμερα από τον πρώην νεό της σήμερα ελληνικά τουριστικά ακίνητα. Δυστυχώς, αν υπήρχε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τότε δεν θα μπορούσαν να εκβιάζουν ούτε πολιτικοί και πολύ περισσότερο ούτε αυτοί που ενίκιαζαν και κερδοφορούσαν από το κουφάρι της επιχείρησης αυτής του τον ΟΤΑ. Δεν έγινε αυτό ακόμη και σήμερα. Εκείνο που ως εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου της Προσοτσάνης που με έκανε να ενίσταμαι και πολλές φορές να έχω άσχημη συμπεριφορά και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ήταν ότι δεν έγινε ποτέ κάποιος ουσιαστικός διάλογος ούτε ανάμεσα στους μετόχους και πολύ περισσότερο ούτε ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Και το πιο τραγικό ήταν ότι κάποιοι, και εννοώ την περιφέρεια, λειτουργούσαν και πίσω από τις πλάτες του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, γιατί τουλάχιστον εφόσον ήθελαν να πάρουν το ιδιοκτησιακό, έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί εκεί δεν εκπροσωπούσα εγώ τον Θανάση, εκπροσωπούσα ολόκληρο Δήμο της Προσοτσάνης, συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Και τουλάχιστον εγώ, σαν πρόσωπο, θα ήθελα και ως εκπρόσωπος ολόκληρου Δήμου, θα ήθελα να γνωρίζω την πλήρη αλήθεια, να είμαι πλήρως ενημερωμένος, να λέω και εγώ τη γνώμη μου, να μεταφέρω τα τεκτενόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, προκειμένου να λειτουργήσουμε σωστά, όχι μόνο σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σαν Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης αυτής. Δυστυχώς, φτάσαμε στο 2012, εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο νεοσύστατο από το καλοκαίρι του 2011, φτάσαμε στα τέλη του 2012 για να αντιληφθούμε ότι κάποιοι πίσω από την πλάτη μας ήθελαν να πάρουν το ιδιοκτησιακό. Και δεν έχω κάτι με κανέναν από αυτούς, ούτε σαν θεσμό, ούτε σαν πρόσωπα. Και το λέω ειλικρινέστατα. Απλά, επειδή εκπροσωπούσα, το προείπα, έναν ολόκληρο Δήμο, ήθελα να είμαι πλήρως ενημερωμένο, ώστε να παίρνονται σωστές αποφάσεις. Αν ήθελαν κάποιοι να το πάρουν, θα το έφεραν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ή θα το έφεραν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, γιατί μέτοχοι είμαστε όλοι, και η Περιφέρεια και ο Δήμος Προσοτσάνης και ο Δήμος Νευρικοπείου και όλοι οι άλλοι που σας είπα. Και τουλάχιστον όλοι θα έπρεπε να έχουμε την γνώμη και την άποψη, προκειμένου να βγει κάτι καλό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και να βάγισε μάλιστα και η όλη η διαδικασία και πάλι σαν να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Προς στιγμήν, όταν αναλάβαμε εμείς. Δεν αναλάβαμε γιατί ξέραμε ότι όλα είναι μέλι γάλα στην επιχείρηση αυτή. Γνωρίζαμε και τα χρέη, γνωρίζαμε και τους νόμους, γνωρίζαμε και τα έγγραφα της υποπτεύουσας αρχής της Διεύθυνσης Εμπορίου ότι πράγματι έπρεπε να γίνουν κάποιοι ισολογισμοί, να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, προκειμένου να έχει κάποια νόμιμη λειτουργία η επιχείρηση. Γνωρίζαμε επίσης ότι μετά από τρεις αρνητικές χρήσεις με βάση το άρθρο 265 του Καποδίστρια, δεν μπορούσε να λειτουργήσει η επιχείρηση και έπρεπε να λυθεί υποχρεωτικά. Παρ' όλα αυτά όμως αναλάβαμε για το καλό όλου του νομού, πιστεύοντας ότι η περιφέρεια θα καταφέρει να στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να βάλει εκείνα τα 300 χιλιάρικα που είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης και τελικά δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί πάλι δυστυχώς δεν καταφέρουμε να έχουμε τη σωστή ενημέρωση και ιδιαίτερα εγώ και σαν δικηγόρος δεν καφιάμαι για τον εαυτό μου. Τουλάχιστον άμα ήμουν εγώ άσχετος ή ανίδιος ή ανίκονος, θα μπορούσε να αναθέσει η εταιρεία ή η περιφέρεια σε κάποιον ειδικό, προκειμένου
να προβεί στη σύνταξη και την κατάρτιση αυτής της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας που χρειαζόταν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δυστυχώς, έγινε εκ του προχείρου μια μελέτη οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας, η οποία, όπως ήταν εύλογο, δεν επρόκειτο να περάσει από το γραφείο της Επιτρόπου όταν θα φτάναμε στο ζήτημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Και γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δυστυχώς η μελέτη βιωσιμότητας, όταν κάνει κάποιος οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, θα έπρεπε λοιπόν η αύξηση αυτή να υπάρχει δηλαδή στην οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στη σχέση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με νέες δράσεις και στόχους της επιχείρησης. Αντίθετα, από αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που συντάχθηκε εκ του προχείρου, για να μην αποδώσω σκοπιμότητα σε κάποιους, κάθε άλλο παρά αυτό προέκυπτε. Αντίθετα, εκείνο που προέκυπτε ήταν ότι ήταν η ανάγκη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως μέσο για τη βιωσιμότητα και την συνέχιση της υπάρχουσας λειτουργίας της επιχείρησης. Δηλαδή, θα αυξάνουμε το μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να καλύψουμε οφειλές του παρελθόντος. Αυτό, όπως ήταν εύλογο, δεν επρόκειτο να περάσει, γιατί υπήρχε συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που έθετε τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να υπάρξει μια σωστή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. Να βάγισε λοιπόν και το ζήτημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Είχαμε μια εταιρεία που είχε απορροφήσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο και για πολλούς λόγους έπρεπε να κλείσει, αλλά όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι νομικοί, παρά το ότι υπάρχουν αυτά τα σημαντικότητα προβλήματα, η επιχείρηση κλείνει. Είτε με πτώχευση, είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε με αίτηση στα δικαστήρια προκειμένου να, από κάποιους μετόχους προκειμένου να κλείσει, είτε με αίτηση από την εποπτεύουσα αρχή, τη Διεύθυνση Εμπορίου, όπου και πάλι τα δικαστήρια είχαν την δυνατότητα και τη διακριτική ευχέρεια να διατάξουν μέσα σε ένα εξάμηνο να διορθώσει όλα τα κακό σκήμενα η επιχείρηση, προκειμένου να μπορέσει να βγάλει σωστή απόφαση στο δικαστήριο για να συνεχίσει την λειτουργία της. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο σήμερα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού, γιατί αν είναι δυνατόν δεν θα έπρεπε να συνηγορήσουμε εμείς τουλάχιστον ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης να κλείσει αυτή η επιχείρηση, γιατί διαφορετικά με τα δεδομένα που σας ανέφερα δεν θα μπορούσε ούτε ουσιαστικά να ανοίξει το Φαλακρό ούτε και για φέτος. Δυστυχώς όμως αυτά όλα έπρεπε να γίνουν πολλά χρόνια πριν ή τουλάχιστον από τις αρχές του 2012, όταν κάποιοι αποφασίζουν να πάρουν αυτό το διεκτησιακό, έπρεπε να ενημερώσουν, ούτως ώστε να συμβάλλουμε όλοι. Δεν λέω εγώ αν είχαν σωστό ή άδικο, αν είχαν το δίκιο ή το άδικο. Θα έπρεπε όμως να το ξέρουμε όλοι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γιατί όλοι ήμασταν μέτοχοι, προκειμένου να λειτουργήσουμε σωστά για να μην αποξιωθεί όλο τον χρόνο το 2012 επιχείρηση και να μας παίρνουν τηλέφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο αν θα ανοίξει όχι για να κλείσουν τουριστικά, γραφεία τουριστικών ταξιδιών εκδρομές στο Φαλακρό, να έχουν ήδη κλείσει ορισμένοι στα καταλήμματα που υπάρχουν στον Βόλακα, στον Ευρωκόπη και στον Γρανίτη, ακόμη και στην Δράμα, και να μην ξέρουν μέχρι το παραπέντε αν θα ανοίξει. Και θυμάστε λοιπόν από την τηλεόραση και από πολλά άρθρα μου τι έγινε την τελευταία στιγμή προκειμένου να κρατήσουμε ανοιχτό το Φαλακρό με νύχτα και με δόντια, ούτε ώστε να μην χάσουμε και τον κόσμο αυτόν που θα χανόταν στην κυριολεξία. Καταφέραμε λοιπόν. Αγαπητέ Θανάση, επίτρεψε μου, όχι, δεν θέλω να τελειώσεις. Απλά ξέρω πολύ καλά ότι είσαι άριστα προετοιμασμένος και το καμαρώνουμε αυτό όλοι. Απλά ο χρόνος είναι λίγο έτσι. Ναι, ξέρω, ευχαριστώ. Καταφέραμε λοιπόν να ανοίξουμε το Φαλακρό. Βοήθησε όπως έπρεπε να βοηθήσει και οικονομικά η περιφέρεια, γιατί στήριξε πράγματι και συμμετείχε στα έξοδα που έπρεπε να συμμετέχει εδώ και χρόνια. Βέβαια η περιφέρεια. Είναι με τον Καλλικράτη, έπρεπε να συμμετέχει πριν η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και το λίγο διάστημα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνετέλεσε και αυτή βέβαια στο μέγιστο, στα έξοδα αυτά που χρειαζόταν για τη διάνοιξη του δρόμου, στον χιονισμό. Έγινε και συγκεκριμένος διαγωνισμός. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό, αν υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να μην καταλήγαμε στη χαοτική κατάσταση από άποψη οικονομική που καταλήξαμε. Και αν κάνει κάποιο. Αν δει κάποιος τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης το λίγο αυτό διάστημα, τον ένα μήνα που λειτουργήσε, θα δει ότι τα έσοδα και έξοδα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά. Είχαμε δηλαδή 36.000 έσοδα και περίπου 10.000 λιγότερα έξοδα, με τη συνδρομή βέβαια της περιφέρειας. Αν λοιπόν όλοι αυτοί που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτής έκαναν αυτό που έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται και από το άρθρο του μελέτη του Μαυρίδη που συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια τα αρχικά, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και ένα τελευταίο,
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός μόνο, που στοιχίζει πάρα πολλά εκατομμύρια, αν γινόταν η σφορά του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτού που ανήκει στην πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σήμερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην επιχείρηση αυτή, θα δείτε ότι το κεφάλαιό του θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ καλό, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της. Δυστυχώς, όλα αυτά δεν τα σκέφτηκαν κάποιοι που έπρεπε να τα σκεφτούν. Απαξιώθηκε τόσο το χιονοδρομικό μας κέντρο και φτάσαμε δυστυχώς στην ικτρή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση αυτή. Ποιες είναι τώρα οι λύσεις κατά την άποψή μου, οι λύσεις που μπορούν να δοθούν έστω σε αυτήν την χαοτική κατάσταση? Υπήρχε μία λύση ούτως ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να μην κινδυνέψουν συνάδελφοί μας αιρετοί, οι οποίοι μετήχαν με όλη την καλή θέληση στην χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Και θα το πω και τελευταία, ο Στέλιος ο Παπαδόπουλος που ανέλαβε και το ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, που ήξερε που βάζει το κεφάλι του πάρα πολύ καλά και το ξέραμε όλοι που το βάζει και το συζητούσαμε. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο θάρρος για να μπει εκείνη τη στιγμή πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος, γνωρίζοντας ότι αύριο το ΙΚΑ και η εφορία θα κυνηγήσει εσένα προσωπικά και δεν θα κυνηγήσει τους προηγούμενους. Αυτό θέλει θάρρος και τόλμη και την είχε ο Παπαδόπουλος. Τον κατηγόρησα για ορισμένα άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι δικαιώθηκα εγώ εκ των υστέρων σε εκείνα, αλλά ήθελα να το πω και αυτό και εδώ μέσα, το έχω πει και παντού, για να εξάρω το θάρρος του που ανέλαβε τη συγκεκριμένη στιγμή πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Για να μην χαθεί λοιπόν η επιχείρηση. Και για να μην χαθούν και οι εργαζόμενοι που τους οφείλει τόσα πολλά η επιχείρηση, ή θα πρέπει να γίνει λοιπόν συγχώνευση με την αναπτυξιακή εταιρεία που θα είναι μία της περιφέρειας. Μπορεί να είναι πολλές αναπτυξιακές εταιρείες σε κάθε νομό, αλλά θα παραμείνει μία. Μία λύση είναι αυτή. Η δεύτερη λύση είναι, υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ενεταιριστικές επιχειρήσεις όπου μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και για το σκοπό αυτό. Έχει πολλά είδη συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικών, ένταξης κοινωνικής φροντίδας και τελευταία είναι συλλογικού και παραγωγικού σκοπού. Σε αυτήν μπορεί να λειτουργήσει με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, με μέλη όλους τους εργαζόμενους. Κατά τη γνώμη μου, δεν απαγορεύεται να συμμετέχει η χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού ΑΕ με την ικτρή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ούτε και κάποια κοινοφελής επιχείρηση ακόμη ή του Δήμου Δοξάτου ή του Δήμου Νευροκοπίου ή και οι δύο μαζί, γιατί ο νόμος απαγορεύει να είναι μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν απαγορεύει τα άλλα. Μπορούμε λοιπόν να λειτουργήσουμε και έτσι και να βάλουμε και την επιχείρηση αυτή σαν μέλος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν κάνεις μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με το χάλι που βρίσκεται αυτό και έχοντας την θέληση της περιφέρειας να βοηθήσει, υπάρχουν και ορισμένοι πόροι και χρηματοδοτήσεις για αυτές τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Και άμα διαβάσει κανείς το νόμο θα δει ότι εφόσον η περιφέρεια έχει την δυνατότητα να βοηθήσει και να μην χαθούν ούτε εργαζόμενοι που τους οφείλουμε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αν διαβάσει κανείς τους πόρους, εκεί μέσα οι πόροι μπορεί να είναι πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μπορεί να είναι πόροι από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, μπορεί να είναι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να είναι πόροι από διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς. Και έχει και ορισμένα, τελειώνω εδώ, ορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που έγινε με κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Και η δυνατότητα να εντάσσονται στο νόμο 3908 του 2011, που είναι ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή. Υπάρχουν δηλαδή εργαλεία και νομικά, εφόσον υπάρχει καλή θέληση, που μπορούν να την ορθοποδήσουν αυτή την επιχείρηση, προκειμένου να μην χαθούν οι εργαζόμενοι. Γιατί αν κλείσει αυτή η επιχείρηση, τότε οι εργαζόμενοι θα χαθούν και δεν ξέρουμε ποιος θα τους πληρώσει για όλα αυτά τα χρόνια που εργάστηκαν. Αυτά τα λίγα είχα και πιστεύω ότι στην πορεία θα μπορέσω να συμβάλλω ακόμη περισσότερο στο διάλογο. Αγαπητέ Θανάση Τσελεμπή, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τυχαία δεν εκπροσωπεί το Δήμο μας την διοίκηση της επιχείρησης ο Θανάσης. Παρακολουθεί τα πράγματα και συμμετέχει εκ του σύνεγγης, με απόλυτη γνώση του πράγματος, με προτάσεις, με απόψεις. Και νομίζω ότι όταν θα φτάσει υποθητή επίλυση του προβλήματος, να είστε σίγουροι ότι θα στοιχιστεί σε μεγάλο βαθμό πάνω στις προτάσεις του Θανάση Τσελεμπή. Θα μου επιτρέψουν οι αγαπητοί καλεσμένοι μας που έδωσα το λόγο πρώτο στο Θανάση, το εξήγησα ότι ως εκπρόσωπος του Δήμου μας θα έλεγα ότι σειρά παίρνει ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο Γιάννης Ξανθόπουλος, για τη δική του πρόταση. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω κύριε Δήμαρχε και εσάς και την κυρία Πρόεδρο για την ευκαιρία που μας δίνετε να ενημερώσουμε το σώμα
δείχνοντας την ευαισθησία και τη δικιά σας αλλά και των εκπροσώπων των πολιτών της Προσοτσάνης για το μείζον θέμα του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε εδώ και εγώ και ο συνάδελφος αντιπεριφερειάρχης και περιφερειακή σύμβουλή μου. Πήραμε το έγγραφό σας για ενημέρωση για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού και αυτό το λέω γιατί θεωρώ ότι ο εισηγητής αναφέρθηκε μόνο στην εταιρεία χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού και στα προβλήματά της. Θέλω από την αρχή να κάνω ξεκάθαρο ότι άλλο είναι το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού και άλλο είναι η εταιρεία χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Και αυτά τα δύο πράγματα δεν πρέπει να συγχέονται. Θέλω να πω δύο λόγια για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, για την ιστορία του. Είναι γνωστό ότι όλες οι επενδύσεις που γίνανε πάνω στο βουνό έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού και με φορέα υλοποίησης αρχικά την κρατική νομαρχία, μετά την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τώρα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την περιφερειακή ενότητα Δράμας. Θα έλεγα το 99-95% των επενδύσεων σε δρόμους, σε έργα υποδομής και μηχανολογικό εξοπλισμό, ο τελικός φορέας υλοποίησης ήταν αυτός που τώρα εμείς εκπροσωπούμε σαν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γίνανε, όπως υπόθηκε εδώ, αρκετά πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού είναι από τα καλύτερα ή το καλύτερο της Ελλάδος. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Και θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι τελευταία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα, κυρίως της περιφέρειας, αλλά και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ποσά συνολικού αθροίσματος 815.000. Έχουμε δηλαδή εμείς να διαχειριστούμε 815.000 προκειμένου να συμβάλλουμε στη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Με έργα συντήρησης, αντικατάστασης σειρματοσχήνων, το έργο του εχιονισμού, να δούμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε κάποιον αναβατήρα, να κάνουμε τη μελέτη, να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει λήξει και να συντάξουμε ένα master plan, ένα σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή. Επίσης, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιμένουμε να ανοίξει πρόσκληση όπου θα υποβάλουμε πρόταση για εχιονιστικά μηχανήματα προϋπολογισμού 350.000, δηλαδή επιπλέον των 815.000, ευελπιστούμε, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα, ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε άλλες 350.000. Να κάνω μια υποσημείωση για να σας πω ότι από τους 815.000 τα περισσότερα χρήματα είναι από ίδια έσοδα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, μάλλον θα το γνωρίζετε, οι ΚΑΠ δεν έχουν χρηματοδοτηθεί φέτος από την πολιτεία. Με αποτέλεσμα, τα έργα αυτά, τα οποία ήταν ενταγμένα στους ΚΑΠ, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου μετά από δικιά μου εισήγηση, μεταφέρθηκαν σε κωδικούς όπου τα έσοδα ήταν από ίδια έσοδα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Δηλαδή, τα χρήματα, για να το κάνω πιο αντιληπτό, τα χρήματα τα περισσότερα τα οποία θα επενδυθούν φέτος στο Φαλακρό θα είναι χρήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Εις βάρος κάποιων άλλων έργων. Κάναμε αλλαγή δηλαδή στην τελευταία τροποποίηση του προγράμματος σε κωδικούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι, αυτή τη στιγμή είχαμε τα χρήματα εδώ, ότι θα γίνουν αυτά τα έργα, τι θεωρούμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο θα πρέπει να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό όσον αφορά το χιονοδρομικό κέντρο. Το χιονοδρομικό κέντρο, για να έρθουμε τώρα στην εταιρεία, το λειτουργούσε από το 2000 που συστήθηκε αυτή η εταιρεία με τα ποσοστά που είπε ο εισηγητής, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η τότε νομαρχία και τώρα Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης είναι μειοψηφών. Έχει 17,5% μόνο από τις συμμετοχές. Παρ' όλα αυτά, και τότε και τώρα, είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο στον αφορά την αναγκαιότητα, μάλλον την, να δείχνει ότι αυτή είναι αυτός ο λίντερ, ο καθοδηγητής, ο οδηγός στην προσπάθεια να λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού.
και να λύσει τα προβλήματα της εταιρείας. Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε το χειροδρομικό κέντρο Φαλακρού παράνομα. Ο τόπος, ο χώρος είναι δασικός, ανήκει στο Υπουργείο, ανήκει στην αρχή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Δασών, η Ειδική Γραμματεία Δασών εκεί υπάγεται. Γινόταν από τότε που συστήθηκε η εταιρεία, έχω όλη την αλληλογραφία, με έγγραφα προς τον ΕΟΤ, ζητούσε να της παραχωρηθεί η χρήση και η λειτουργία. Είναι γνωστό, θα το γνωρίζετε μάλλον, ότι η Ειδική Διεύθυνση Δασών, το δασαρχείο ας το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν εχωρεί χρήση και λειτουργία, πολύ περισσότερο κυριότητα, σε φορείς ακόμα και του δημοσίου, όταν είναι ο χώρος να εκμεταλλευτεί για τουριστικούς λόγους και ιδίως για χιονοδρομικά. Θα πρέπει να δοθεί πρώτα η χρήση στον ΕΟΤ και μετά ο ΕΟΤ να παραχωρήσει τη χρήση στον φορέα ο οποίος θα θέλει, στον τοπικό φορέα. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε αυτή η εταιρεία να πάρει τη χρήση και τη λειτουργία. Το 2008, και έχω τη σχετική απόφαση, εχωρήθηκε με οικία κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού η χρήση και η λειτουργία του Φαλακρού στην ΕΤΑ. Η ΕΤΑ, και έχω το έγγραφο, δεν θέλω να σας κουράσω, απευθύνθηκε στην εταιρεία χιονοδρομικό Φαλακρού ΑΕ και της λέει με εγγράφος ότι εμείς δεν πήραμε το χιονοδρομικό για να το δουλέψουμε εμείς, για να το εκμεταλλευτούμε. Μας ζητούσατε στο παρελθόν τη χρήση και λειτουργία, ζητήστε την τώρα εγγράφος και επισήμως. Δυστυχώς, επειδή η εταιρεία είχε προβλήματα, αυτά γίνονται το 2008, το 2009, το 2009, έχω τα έγγραφα, δεν θέλω να τα έχω εδώ, η εταιρεία δεν απαντούσε, δεν απάντησε, δηλαδή δεν επανήλθε η εταιρεία για να ζητήσει τη χρήση και την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Συγχρόνως, η εταιρεία, έχω εδώ, επί της Προεδρίας του κυρίου Καλία, έχω εδώ την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2010 έκλεισε το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Για τα προβλήματα τα οποία αναφέρει εδώ ο Πρόεδρος. Το 2011, όταν αναλάβαμε εμείς το χιονοδρομικό κέντρο, όταν αναλάβαμε μάλλον τη διοίκηση της περιφέρειας, βρήκαμε ένα χιονοδρομικό κέντρο κλειστό. Από τον Ιανουάριο του 2010. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου και χωρίς να περιμένουμε να αναλάβουμε την διοίκηση, συναντηθήκαμε εγώ, ο Δήμαρχος ο Άγγελος Λίσελης, ο Χαρακίδης ο Κυριάκος και ο Μελέτης ο Μαυρίδης στο Γρανίτη, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε με το χειροδρομικό κέντρο Φαλακρού. Εκεί διαπιστώσαμε την βούληση του Δημάρχου Δράμας να μην ασχοληθεί με το χειροδρομικό κέντρο Φαλακρού και την άποψη των δύο δημάρχων, Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, ότι με το χειροδρομικό κέντρο Φαλακρού θα πρέπει να ασχοληθεί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά κύριο λόγο. Έχω εδώ μπροστά μου και θα διαβάσω, είναι κάποια έγγραφα τα οποία θα διαβάσω. Είναι το έγγραφο του Δημάρχου Νευροκοπίου, κυρίου Μελέτη Μαυρίδη. Προς. Μελέτης Μαυρίδης, 4 πρώτου του 2011, δηλαδή 4 μέρες από την ημέρα που ανέλαβε, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Γραφείο Περιφερειάρχη, έγγραφο που καταλήγει. Ως μεγαλομέτοχος της εταιρείας, ο Δήμος κατά τον Ευρωκοπίου προτείνει την παραχώρηση της δημόσιας δασικής έκτασης προς την περιφέρεια, η οποία καλείται να αναλάβει τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό στην περιφέρειά μας με άριστες υποδομές και εγκαταστάσεις και αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού. Σήμερα δυνατή να λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά πιστεύουμε ότι για την επόμενη χειμερινή περίοδο, με την δική σας πρωτοβουλία και τη συνεργασία των Δήμων Νευροκοπίου, Προστάνης και Δράμας, στα άρια των οποίων βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, θα καταστεί δυνατή η λειτουργία του.
Λοιπόν, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η διοίκησή της, ανέλαβε, γιατί ήταν και προεκλογική μας δέσμευση, το βάρος αυτό να λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού και έκανε την πολιτική επιλογή, επειδή το θεωρούσε ότι ήταν έντιμο πολιτικά αλλά και ηθικά έντιμο, να προσπαθήσει, όπως πολλές φορές χαρακτηριστικά έχω πει, να αναστήσει αυτή την εταιρεία. Παρόλο που συμμετέχει μόνο με 17,5% στο μετοχικό, συμμετοχική σύνθεση. Προκάλεσε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχεδόν ομόφωνη, αφού ευστιγμής τοποθετήσαμε πρόεδρο στην εταιρεία, Περιφερειακό Σύμβουλο της παράταξής μας, αυτή τη στιγμή με συγκεντρώσεις, με συνελεύσεις, δείξαμε ότι εμείς θέλουμε να μπούμε μπροστά. Αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 510.000 ευρώ αυτής της εταιρείας, στην οποία θα συμμετείχε η Περιφέρεια με 300.000, παρόλο, παραλαμβάνω το τονίζω, μόνο 17,5% είναι η συμμετοχή της στη σύνδεσή της, όταν οι μεγαλομέτοχοι και κυρίως ο Δήμος Προσοτσάνης δια του Δημάρχου μας δήλωνε ότι ακόμα και τις 100.000 οποίες ζητήθηκε με τις οποίες ζητήθηκε να συμμετάσχει, αδυνατούσε για πραγματικούς λόγους οικονομικούς να του συνεισφέρει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή, δεν πέρασε από το νομικό έλεγχο, για λόγους που θεωρώ δεν ευθυνόμαστε εμείς. Υπόθηκε ότι δεν έγινε σωστή οικονομοτεχνική μελέτη, μα ακριβώς η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γινόταν για να καλυφθούν τα χρέη. Δεν γινόταν στην πραγματικότητα για να αναπτυχθεί έτι περαιτέρω το Φαλακρό του. Το πρόβλημα της εταιρείας ήταν ότι ήταν τα χρέη. Και λέγαμε ότι μέσα από αυτήν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αποπληρώσουμε, όπως ήταν ηθικά σωστό, και τις οφειλές κυρίως στους εργαζόμενους, προς τρίτους και προς το δημόσιο. Συγχρόνως, με αυτήν τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για να δείξουμε ότι πραγματικά, και αυτή ήταν η βούλησή μας η πολιτική, ότι η εταιρεία αυτή θα πρέπει να αναλάβει την χρήση και τη λειτουργία του Φαλακρού, με έγγραφά μας και δικά μου και του Περιφερειάρχη και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητήσαμε από την ΕΤΑ να παραχωρηθεί η χρήση και η λειτουργία στην εταιρεία. Και πράγματι η ΕΤΑ πήρε απόφαση για να παραχωρηθεί αυτή η χρήση και η λειτουργία στην εταιρεία. Και φτάνουμε στις 30 Ιανουαρίου του 2012, μετά από ένα χρόνο, επειδή και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν προχώρησε, αλλά και δεν προχωρούσε για νομικούς νομίζω λόγους και η οικία, η έκδοση της κοινή υπουργική απόφαση που οριστικά θα μεταβιβαζόταν η χρήση και η λειτουργία στην εταιρεία, γιατί η απόφαση του ΔΣ δεν αρκούσε. Εδώ να κάνω παράδειγμα να πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε και αυτό απόφαση για να παραχωρηθεί η χρήση και η λειτουργία στην εταιρεία. Με έγγραφο του, για να απαντήσω αυτό που είπε ο εισηγητής, ότι γινόντουσαν πίσω από τις πλάτες της εταιρείας ενεργούσε η Περιφέρεια, με έγγραφο του ο πρόεδρος της εταιρείας, Στέλιος Παπαδόπουλος, ζητούσε από την εταιρεία τουριστικά ακίνητα την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού στην εταιρεία. Παρακαλούμε για την ανάκληση της σχετικής απόφασής σας με αριθμό 364/07/12 του 11 για την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου στην εταιρεία μας, καθώς κρίνεται σκόπιμο η παραχώρηση αυτή να γίνει απευθείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και πραγματικά αυτός ήταν ο σωστός δρόμος. Αυτή τη στιγμή να βάγισε η προσπάθεια να παραχωρηθεί χρήση και λειτουργία στην εταιρεία, ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκομένους και μετά απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το όργανο δηλαδή στο οποίο συμμετέχει ο Περιφερειάρχης και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, ότι θα πρέπει να ζητηθεί η χρήση και η λειτουργία του χιονοδρομικού από την Περιφέρεια. Και ξεκίνησε έκτοτε ένας αγώνας προκειμένου να εκδοθεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση.
μέσω της οποίας τελικά θα δοθεί η χρήση και η λειτουργία στην περιφέρεια, γραφειοκρατικοί λόγοι. Η ιστορία αυτή της σκίας μπορεί να γραφτεί και σαν σενάριο, θα είναι η τρίτη φορά, ήδη υπογράφεται τώρα η τρίτη φορά, γιατί αναμορφώθηκε πολλές φορές, από τέσσερις τελικά συναρμόδιους υπουργούς, στην αρχή ξεκίνησε από τρεις σε τρεις, υπογράφτηκε, πρέπει να έχει υπογραφεί τώρα και από τον τελευταίο, με την οποία παραχωρείται η χρήση και η λειτουργία και η εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει την πολιτική βούληση και έχει την πολιτική βούληση και αυτό ήθελε να το κάνει και από αυτήν την χιονοδρομική περίοδο, εάν είχε έγκαιρα την κοινή υπουργική απόφαση στα χέρια της. Αυτό το οποίο θα πράξει είναι, επαναλαμβάνω, πολιτική απόφαση της πλειοψηφίας. Επειδή η πρακτική του παρελθόντος έχει δείξει ότι όπου το δημόσιο ή το ευρύτερο δημόσιο ενεπλάγει στο επιχειρήν, δημιούργησε μόνο χρέη και υποχρεώσεις, θα προκηρύξει άμεσα την πλειοδοτικό διαγωνισμό και θα καλέσει ιδιώτες προκειμένου να αναλάβουν από την επόμενη χιονοδρομική περίοδο τη λειτουργία και την χρήση, τη χρήση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, έτσι ώστε να πάψει ο δραμηνός και γενικά ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει από την τσέπη του τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, την οποία θα πρέπει να αναλάβουν οι χρήστες. Έχουμε την πολιτική βούληση ότι αυτοί που χρησιμοποιούν τα αγαθά, αυτοί θα πρέπει να πληρώνουν και όχι αυτοί οι οποίοι ίσως ποτέ στη ζωή τους δεν έχουν δει χιόνι και δεν ξέρουν τι είναι ορειβασία και τι είναι χιονοδρομία. Αυτό θα πράξουμε. Θεωρούμε προς το συμφέρον και του δραμηνού λαού, διότι θα αναπτυχθεί περισσότερο το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες για να λάβουν την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού. Εδώ να σας πω, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ότι θα προκηρύξουμε πλειοδοτικό διαγωνισμό, που σημαίνει ότι θα πληρώσουν κιόλας, έτσι, για τη χρήση 2 ετών. Συγχρόνως, αυτά τα 2 χρόνια, θα επικυρωποιήσουμε μάλλον τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί το σχέδιο της οποίας το έχω μπροστά μου, ανυπόγραφο, λέει ότι σε 1 χρόνο θα πρέπει να επικυρωποιηθεί η περιβαλλοντική μελέτη. Έχουμε τα χρήματα. Θα συντάξουμε το master plan, το σχέδιο ανάπτυξης, και θα ζητήσουμε πολύ μεγαλύτερη έκταση να παραχωρηθεί για χρήση και λειτουργία, γιατί θεωρούμε το βουνό προσφέρεται για περισσότερη ανάπτυξη, και θα προκηρύξουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι την χρήση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του βουνού για 30 χρόνια με δυνατότητα σε σοβαρούς επενδυτές να επενδύσουν στην περιοχή επάνω, σύμφωνα με αυτά που θα λέει το master plan και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στους δραμηνούς να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, εντελώς διαφορετικά, όπως σωστά ο εισηγητής επεσήμανε ότι όλα αυτά τα χρόνια στρεβλά γινότανε, με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργούσε και αύξανε συνέχεια το χρέος, έτσι ώστε τελικά να αναπτύξουμε αυτόν τον πόλο που θεωρώ ότι είναι ο σημαντικός τουριστικός για το νομό μας. Στο ερώτημα τι γίνεται με την εταιρεία, ήμουνα ο πρώτος που έλεγα ότι είναι ανήθικο η πολιτεία, και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της πολιτείας, να αφήσει κάποιους εργαζόμενους χωρίς να πληρωθούν ή να αφήσει χρέη προς τρίτους είτε προς το δημόσιο. Είναι πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη και όλης της παράταξης πλειοψηφού σας να συμβάλλει σημαντικά στη λύση του προβλήματος. Είμαστε στην κατεύθυνση, η λύση μπορεί να δοθεί προς 2 κατευθύνσεις. Η μία η κατεύθυνση είναι να μπορέσει πραγματικά, και έχουμε ήδη απευθυνθεί στο συμπαραστάτη του πολίτη, να δούμε αν μπορεί να είναι εφικτή η απορρόφηση, όπως λέγεται, από μια άλλη εταιρεία η οποία υπάρχει στην περιφέρεια. Αυτό είναι και δύσκολο πρακτικά, αλλά και θα δούμε αν νομικά υφίσταται. Και ο άλλος ο τρόπος που φαντάζεσαι κάποιος ότι είναι πολύ εύλογος είναι να αναλάβουν τα χρέη οι μέτοχοι.
Δυστυχώς όμως ο νόμος περί ανωνύμων εταιριών δεν το επιτρέπει. Δεν το επιτρέπει γιατί αυτές οι εταιρείες, παρόλο που είναι του δημόσιου τομέα, είναι δημόσιες με την ευρεία έννοια, υπάγονται στον νόμο περί ανωνύμων εταιριών. Είναι γνωστό ότι τα χρέη δεν τα επομίζονται οι μέτοχοι. Υπάρχει αντίρρηση αυτό ίσως από κάποιους πολίτες που μπορεί να λένε, δηλαδή υπάρχει μια δημοτική εταιρεία, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, για να μην πω δήμαρχος, κάνει τα όποια λάθη και επιβαρύνει με χρέη κάποια εταιρεία, θα πρέπει να τα πληρώνουν οι πολίτες. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Έτσι. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο στην πολιτεία να θεσμοθετήσει κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να το κάνει. Δηλαδή χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, αν μπορεί να γίνει ειδικά. Εμείς είμαστε στη διάθεση, ή μάλλον είμαστε διατεθειμένοι, και το έχω πει πολλές φορές και το έχει πει ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι εμείς, εάν μπορούσαμε νομικά να το πράξουμε, θα μπορούσαμε να καλύψουμε από μόνοι μας όλα τα χρέη. Εάν υπάρχει νομική φόρμουλα, δηλαδή να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη, παρόλο, επαναλαμβάνω, που μόνο 17,5% συμμετέχουμε στην εταιρεία, θα το πράξουμε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει μια τέτοια νομική και νόμιμη διαδικασία. Φέτος τι γίνεται? Παρόλο που... Και να κλείνουμε... Φέτος. Ναι, παρόλο που ο αντιπεριφερειάρχης και ο περιφερειάρχης και όλοι μας, όλο το διάστημα του έτους που πέρασε, από τα μέσα ενημέρωσης βγαίναμε και λέγαμε ότι φέτος θα λειτουργήσει σίγουρα το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, δυστυχώς κάποιοι δεν μας πιστεύανε. Και κάποιοι δεν μας πιστεύανε ακόμα και από τη Δράμα. Με αποτέλεσμα και την τελευταία μέρα που βγήκαμε και είπαμε ότι αύριο δουλεύει το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, να βγουν στις τηλεοράσεις και να λένε γιατί να δουλέψει ή πώς δουλεύει, και να αφήνουν στον κόσμο να διαχέουν την αίσθηση ότι το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού δεν θα δουλέψει. Λοιπόν, το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού δουλεύει φέτος παράνομα πάλι, χωρίς να έχουμε την εκ του νόμου αρμοδιότητα, με χρήματα τα οποία βάζουμε εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με χρήματα τα οποία εξοικονομήσαμε γιατί κάναμε οικονομία στα λειτουργικά μας έξοδα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Βάζουμε όλα τα χρήματα, όλες τις δαπάνες, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ την εταιρεία η οποία τι κάνει, βάζει τους δύο εργαζόμενούς της και σε συνεργασία δική μου και της εταιρείας με τους εργαζόμενους εισαγωγικά από το Βόλακα, γιατί δεν είναι εργαζόμενοι με την έννοια, δεν έχουν καμία εργασιακή σύμβαση, απλά εργάζονται και εκεί τους πληρώνουμε από τα έσοδα τα οποία εισπράττουμε από το χιονοδρομικό και από τα εισιτήρια. Λοιπόν, αυτή είναι η ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Γιάννη Ξανθόπουλο. Να πω ότι πραγματικά τα δύο χρόνια που βρίσκομαι στη Δημοτική Αρχή διαπιστώνουμε τη διάθεση και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη μας για την καταβολή των χρημάτων που αναφέρονται, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι μας. Θα ήθελα μόνο ένα μικρό σχόλιο, παρότι ακόμη δεν πρέπει να μπούμε στη φάση των ερωτοαπαντήσεων, ότι στο αίτημα για την παραχώρηση της γης έχω καταθέσει ως Δήμαρχος Προσοτσάνης την άποψη ότι μαζί με την περιφέρεια να είναι συνδικαιούχοι και οι δύο Δήμοι, Προσοτσάνης και Νευροκοπείο. Απλώς κάνω την αναφορά αυτή που ίσως αργότερα στο διάλογο που θα ακολουθήσει να μας είναι χρήσιμη. Κύριε Παπαδόπουλε, πρόεδρε της επιχείρησης, δεν σας άφησα έσχατο. Γιατί είστε έσχατος, ίσως θα έπρεπε να πάρετε πρώτος το λόγο, ειδικά εσείς που θα μου επιτρέψετε την έκφραση τρώτε όλο το ντουμάνι και τον κίνδυνο τον προσωπικό. Θεωρώ ότι έχετε να καταθέσετε σοβαρά πράγματα στην υπόθεση του χιονοδρομικού και είμαστε όλο αυτιά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο της Προσοτσάνης για το τι έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, στη διοίκηση της εταιρείας. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού έχει πολλά επίπεδα, θα έλεγα.
τα οποία το καθένα από αυτά θα ήθελε μια εξειδίκευση, γιατί είναι λίγο, αν και αφορούν το χειροδρομικό κέντρο και την ανάπτυξη του νομού γενικότερα, της περιφέρειάς μας, υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και το μέλλον του, που αυτό έχει ως επίπτωση στο μέλλον. Τέθηκαν και από τον φίλο και συνάδελφο στο ΔΣ, τον Θανάση Τζελεπή, καθώς και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, πολλά θέματα, τα οποία θα τοποθετηθώ και σε αυτά συγκεκριμένα. Απλώς μόνο δεν θα θέλω να σας κουράσω. Εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι εμείς σαν διοίκηση αναλάβαμε το Σεπτέμβρη του 2011. Το χειροδρομικό ήταν κλειστό. Δεν δούλευε τίποτα. Εκείνο που διαπίστωσα από την πρώτη μέρα και η πρώτη ενέργεια που κάναμε ήταν να βάλουμε ορκωτούς λογιστές στην εταιρεία για να έχουμε μια οικονομική αποτίμηση στο τι παραλαμβάνει ως νέα διοίκηση. Νομίζω τα ξέρετε τα νούμερα, είναι 710.000 παραλάβαμε ως χρέη της εταιρείας. Τα χρέη των ιδιωτών, των επαγγελματιών από το 2003 μέχρι και σήμερα με τα επιτόκια υπερημερίας αγγίζουν τις 250.000, Θανάση, είναι κατά τι περισσότερα κατά 100.000. Ο τρόπος λειτουργίας του χειροδρομικού, με μια κουβέντα, απαράδεκτος σε όλα τα επίπεδα. Υπήρχε το μεγάλο νομικό κενό της ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και μια κατάσταση αναρχίας σε όλη τη σημασία, με όλη τη σημασία και τις λέξεις, που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτά είναι οι διαπιστώσεις που τις είδα και εγώ εντοπράτηστε και τα έχω ζήσει. Προσωπικό 30-35, κάποιοι πληρώνονταν χωρίς να ανεβαίνουν. Άκουγα πολλά πράγματα φυσικά. Το τι κάναμε εμείς ως διοίκηση. Πέρα από την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές τον οικονομικό έλεγχο της εταιρείας, που σας είπα εντάχει ποιο είναι το αποτέλεσμα και δεν θα σας κουράσω πολύ, την πρώτη εβδομάδα μετά το ΔΣ έκανα μέτρηση στην ΕΤΑ ως χειροδρομικό κέντρο για να μας παραχωρηθεί η έκταση. Πράγματι, μας απάντησαν γύρω στο Δεκέμβρη, νομίζω γύρω στις 18, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Δεκεμβρίου, ότι μας παραχωρούν την έκταση. Γύρω στα μέσα Γενάρη, εγώ μάλιστα είχα βγει και δημόσια, δεν θυμάμαι, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και είπα τα ευχάριστα νέα εντός εισαγωγικών για να το ακούσει και ο κόσμος. Γύρω στο Γενάρη, προχωρώντας η έκδοση της ΚΙΑ να φύγει, δηλαδή η εισήγηση της ΕΤΑ και να πάει να πάρει νομική μορφή ως ΦΕΚ, διαπίστωσαν στο Υπουργείο ότι, και έτσι ήτανε, και εδώ θέλω να απαντήσω στον φίλο μου τον Θανάση, ότι δεν δικαιούμασταν εμείς την παραχώρηση της έκτασης, διότι ο νόμος το έλεγε ρητά ότι η δημόσια έκταση ή τουριστικά ακίνητα, μάλλον ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία τουριστικά ακίνητα του ΕΟΤ, μπορούν μόνο να παραχωρηθούν σε δήμους. Αυτό θέλω να το τονίσω. Μόνο σε δήμους. Εδώ είναι το διαχρονικό σφάλμα όλων των προηγούμενων, αν θέλετε, δημοτικών συμβουλίων και η ευθύνη των δήμων, ακόμα και του Μητροπολιτικού Δήμου της Δράμας, που ουδείς, κύριοι συνάδελφοι, έκανε αίτημα να ζητήσει την εταιρεία, να ζητήσει τη χρήση. Αυτό άλλαξε με νόμο στις 12 του 2012, όπου εδώ αξίζει να πω και να κάνω μνήμα στον κύριο Παπακοσμά, του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Πολιτισμού, λοιπόν, όπου αλλάξαμε το νόμο, είναι ο νόμος περί βίας στα γήπεδα και μπήκε η προσθήκη ότι δύναται οι κάτι αντίστοιχες εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑ να παραχωρηθούν και στο δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι εδώ έτσι έχει το ιστορικό. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω δύο ιδιότητες. Η μία είναι η ιδιότητα του πρόεδρου και διευθύνοντος σύμβουλο της εταιρείας και η άλλη μου ιδιότητα είναι ως περιφερειακός σύμβουλος. Πολύ ωραία πράγματι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το χειροδρομικό κέντρο. Άλλη είναι η δουλειά της εταιρείας και άλλη, αν θέλετε, η δουλειά της περιφέρειας σε επίπεδο αναπτυξιακό. Μέχρι εδώ καλά. Έχουμε όμως μια εταιρεία η οποία, να μην παίζουμε με τις λέξεις, το 97% αποτελείται από δύο δήμους και την περιφέρεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
πράγματι υπάρχουν, όπως σε κάθε εταιρεία, τα ανάλογα ποσοστά των μετόχων. Για μένα προσωπικά δεν λέει τίποτα αυτό, όσαν είναι λίγο ή πολύ. Παρ' όλα αυτά, επειδή η περιφέρεια από τη φύση της ακόμα ως δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έχει, αν θέλετε, κυρίως αναπτυξιακό χαρακτήρα και προοπτική, είναι ο αρρωγός όλων των Δήμων, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά όλης της περιφέρειας γενικότερα. Είναι το εργαλείο ανάπτυξης των κατοίκων μας, της περιφέρειάς μας. Κατά τον χρόνο λειτουργίας, που δεν είχα και την ανάλογη εμπειρία ως διοίκηση, μέχρι να δω ακριβώς, να έχω πλήρη εικόνα του τι γίνεται, διαπίστωσα στην πράξη τα προβλήματα που ανέφερε ο Θανάσης Τσελεπής, ότι πράγματι η εταιρεία δεν έχει καμιά δουλειά ούτε να καθαρίζει τον δρόμο, ούτε να συντηρεί τα μηχανήματα τα οποία δεν της ανήκαν, ούτε μια σειρά άλλα πράγματα. Κάναμε μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε, και η αποστολή της είναι να δώσει την αναπτυξιακή προοπτική, αν θέλετε, στη γενικότερη περιοχή του χιονοδρομικού και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας για το καλό των κατοίκων όλων. Παρ' όλα αυτά, η απουσία της ιδιοκτησίας, που είναι η μητέρα όλων των κακών, οδήγησε στα προβλήματα αυτά που ανέφερα. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα πω μόνο τις προτάσεις μου, με το θάρρος της γνώμης μου, για το τι, ποια είναι η πρότασή μου και στο Δημοτικό Σύμβουλο Προστιτσάνης όσον αφορά την εταιρεία, αλλά και ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Ωραία, η εταιρεία πράγματι έφτασε στο σημείο που έφτασε. Και ο νόμος λέει ρητά, όταν έχει τρεις συνεχόμενες χρήσεις αρνητικές ή απομειωθεί το αρχικό κεφάλαιο κατά 50%, κλείνει. Ψηφίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με μεγάλη πλειοψηφία να μας παραχωρηθεί, εδώ έχω και δεύτερη έκθεση ορκωτών λογιστών, η οποία λέει το εξής, ότι εάν είχαν παραχωρηθεί τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις στην εταιρεία, αυτομάτως θα είχαμε παρακάψει το εμπόδιο αυτό της απομείωσης του αρχικού κεφαλαίου. Και το θέμα είναι καθαρά πολιτικό πλέον, για μένα, είναι μια πολιτική απόφαση το τι θα κάνουμε την εταιρεία. Πολύ σωστά είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, προσπαθήσαμε να την χρηματοδοτήσουμε, αλλά δεν επιτρέπει ο νόμος. Εδώ έχω διαφορετική άποψη και απάντηση. Σε συνεργασία με τον συνήγορο του πολίτη, τον κ. Τσακμακίδη, σας πληροφορώ ότι μου έχει καταθέσει δύο σενάρια, το οποίο έχει να κάνει, θα σας πω περιληπτικά, τα δεδομένα. Και τι αφορούν. Το πρώτο, τα χρέη. Τα χρέη της εταιρείας, κύριοι συνάδελφοι, είναι σχεδόν το 50% από όλο το συνολικό χρέος προς την εφορία και προς το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ ήδη είμαι στο τελευταίο στάδιο. Το απεριτώ να σας πω ότι έχει δημευτεί, έχουμε κάνει αγωγή για να με πάρουν ένα σπίτι που θα το πάρουν. Λοιπόν, το ΙΚΑ, η συνολική οφειλή ήταν μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2012, 90, εγώ θα πω επειδή πέρασαν άλλοι 6 μήνες, μέχρι το 31-12, γύρω στις 100.000 το πραγματικό ποσό. Οι προσαυξήσεις αυτού φτάνουν στις 160. Σε συνεργασία που είχαμε με το Διευθυντή του ΙΚΑ, γίνεται μια ρύθμιση χωρίς ένα ευρώ επιβάρυνση, αν μπορούμε να το καταβάλουμε σε 6 όπες δόσεις. Τα χρέη προς την εφορία είναι γύρω στις 250.000. Όταν, ας με διορθώσει ο Διευθυντής όσον αφορά τα νούμερα της εταιρείας, όταν κάναμε αντίστοιχη ρύθμιση πέρυσι, έτοιμα για ρύθμιση, με 90.000 τελειώναμε. Αμέσως δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα λεπτά μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Αυτό το ένα σκέλος. Ήδη την ώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή είναι στο λογιστή, ετοιμάζει τα σχετικά έγγραφα, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο νόμιμα η οφειλή της εταιρείας προς το ΙΚΑ. Κάτι αντίστοιχο θα μπορεί να γίνει αργότερα και για την εφορία. Διότι θα φύγει από το δημόσιο και θα πάει στο δημόσιο. Και αυτά πάλι σας μεταφέρω την έκθεση, αν θέλετε, του συνήγουρου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας, του κ. Τσακμακίδη. Από εκεί και πέρα, η πρόταση δική μου είναι η εξής. Εάν θα κλείσει η εταιρεία, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί, έχουν δώσει με καλή την πίστη υπηρεσίες ή εμπόρεμα ή οτιδήποτε άλλο τρόπο υλικό στην εταιρεία, αυτοί θα μείνουν απλήρωτοι. Εγώ θα πρότεινα, θα συμφωνήσω στο δεύτερο σκέλος που είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ότι αφού προετοιμαστούμε για 2 με 3 χρόνια,
εφόσον περάσει πρώτα στην περιφέρεια η χρήση της γης, να παραχωρηθεί, αυτή ήταν και η πρότασή μου και το δηλώνω κατηγορηματικά, για αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί ακούστηκαν πολλά. Εγώ δεν ήθελα να υπονομεύσω και δεν θα υπονομεύσω όσο θα είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο μέλλον της εταιρείας. Εκείνο που πρότεινα ήταν ότι εφόσον και αυτό το αρχικό σχέδιο περάσει στην περιφέρεια, η περιφέρεια με τη σειρά της να παραχωρήσει επαόριστον τη χρήση, ό,τι έχει η ίδια ακριβώς, στην εταιρεία, μέχρι η εταιρεία να αναβαθμιστεί και οικονομικά και να εξυγειανθεί. Παράλληλα, η προσωπική μου άποψη ότι θα έφταναν 2 με 3 χρόνια και θα είχαμε εξοφλήσει τους πάντες. Τα οικονομικά στοιχεία ήδη από φέτος, όπως λειτουργούσε και δεν ήταν καλή χρονιά με όλα τα προβλήματά μας, μας δείχνουν ένα θετικό πρόσημο. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σε 2 με 3 χρόνια με πολύ σφιχτή και συνετή οικονομική διαχείριση θα μπορούσε η εταιρεία να τους εξοφλήσει όλους. Στη συνέχεια, να περνούσαμε στο βήμα που ανέφερε ο κ. Σκανθόπουλος, πράγματι σε ένα μεγάλο ή μεγάλους επενδυτές οι οποίοι να μπορούν να επενδύσουν, αλλά ουδής επενδυτής σοβαρός θα έρθει για 2-3 χρόνια, θα κάνει αρπαχτή. Θα καταστρέψει, θα βγάλει τα σπλάχνα της εταιρείας των μηχανημάτων και θα το αφήσει κουφάρι. Και θα είναι πολύ δύσκολο πάλι ένας σοβαρός επενδυτής να έρθει να ξαναεπενδύσει. Η πρότασή μου δηλαδή είναι αυτή. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, είναι εφικτή και νομικά. Και επίσης δίνω και μια άλλη πρόταση, η οποία είναι προς διερεύνηση. Η αναπτυξιακή εταιρεία της Καβάλας, που κακώς λέγεται της Καβάλας, είναι η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, θα μπορούσε να απορροφήσει την εταιρεία, η περιφέρεια να παραχωρήσει το 17% στην εταιρεία αυτή και έχοντας το εργαλείο αυτό που λέγεται αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, με σωστό έλεγχο και διοίκηση, να επανέλθουμε ομαλά έτσι ώστε το ζήσιμο των χρεών. Και αν μετά από 2-3 χρόνια, όσοι θα είμαστε ή όποιοι θα είναι, ας πάρουν την απόφαση να πάνε στο επόμενο στάδιο για να μπορούν να αναπτυχθεί περισσότερο. Αυτά ήθελα να σας πω ως πρόεδρος της εταιρείας και ως περιφερειακός σύμβουλος. Αυτή είναι η αλήθεια και στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ερώτηση. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε πρόεδρε της επιχείρησης, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλω να πω ότι διευθύνω την κουβέντα αυτή για την ενημέρωση για το χιονοδρομικό κέντρο με την άδεια της Πρόεδρου του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Να περάσουμε σε τοποθετήσεις. Δεν ξέρω μήπως ο άλλος μέτοχος, ο κύριος Γαλόπουλος, θέλει να πει κάτι, γιατί ήδη ο κύριος Μωυσίδης, περιφερειακός σύμβουλος, ζήτησε το λόγο. Να μιλήσει ο κύριος Μωυσίδης. Εντάξει. Κύριε Μωυσίδη, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μωυσίδης, να πω, είναι περιφερειακός σύμβουλος από το Δήμο μας. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που παίρνω το λόγο μετά από 2 χρόνια ξανά σε αυτή την αίθουσα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά για το Δήμο και για τον νομό μας. Να ξεκινήσω με το εξής. Κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζεται το πρόβλημα του Φαλακρού να έχει προβλήματα που δεν λύνονται, δεδαλώδη, νομικίστικα, σαν να μην υπάρχει λύση, σαν να μην μπορείς να το λύσεις αυτό το κουβάρι ποτέ. Πιστεύω προσωπικά ότι δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι απλά και πιστεύω ότι με λίγες κουβέντες και με λίγο χρόνο θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Καταρχήν θα πρέπει να σταματήσει ο νομός της Δράμας, ο λαός της Δράμας, να χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Φαλακρού εις βάρος κάποιων άλλων έργων. Δεν έχει την πολυτέλεια ο νομός Δράμας να χάνει πόρους. Αυτό είναι γνωστό σε όλους, όχι μόνο σε εμάς που είμαστε της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στο λαό της Δράμας. Επίσης, πρέπει να δοθεί γρήγορα και οριστική λύση. Δεν μπορεί κάθε φορά το Φαλακρό να λειτουργεί με, ξέρω εγώ, προσωρινές μεθόδους. Πρέπει να γίνουν όμως και οι εξής παρατηρήσεις. Προέκυψε δυστυχώς από την κουβέντα ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι περάσανε 2 χρόνια, δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού. Αυτό που σήμερα εδώ χαρακτηρίζεται ότι είναι ο πυλώνας της τουριστικής ανάπτυξης του νομού μας, δεν απασχόλησε ως θέμα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πρέπει γι' αυτό όλοι μας να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο έγινε. Δεύτερον,
παρατηρείται μία πολύ κακή συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου με την Περιφερειακή Αρχή, με την Αντιπεριφέρεια της Δράμας και κατ' επέκταση με τον Περιφερειάρχη. Αποτέλεσμα της κακής αυτής συνεργασίας ήταν και η παρέτηση του Προέδρου πριν από λίγο καιρό, ο οποίος Πρόεδρος παρετήθηκε λέγοντας «παρετούμε θέλοντας να διευκολύνω την λειτουργία». Στη συνέχεια βέβαια επανήλθε. Επίσης παρατηρήθηκε από αυτά που υπόθηκαν στην αίθουσα αυτή να υπάρχει μία αμφισβήτηση στις αρμοδιότητες. Υπόθηκε σε αυτή την αίθουσα, άλλο είναι το φαλακρό, άλλο είναι η εταιρεία. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλα χρέη χωρίς να έχουμε την ακριβή εικόνα. Το ιδιοκτησιακό αναφέρθηκε πάρα πολύ συχνά. Είτε αφορά την υπερχρεωμένη εταιρεία, είτε την περιφέρεια, είτε τους δήμους. Σε όλα αυτά τα προβλήματα, το πιο ουσιαστικό απ' όλα είναι αυτό που ανέφεραν όλοι. Η εταιρεία, κύριε, έχει αυτοδικαίως λυθεί εφόσον δεν παρουσίασε 3 συνεχόμενους ισολογισμούς. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να κάνει αυτήν την διαπίστωση και να θέσει την εταιρεία σε καθεστώς εκαθάρισης. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν 2 χρόνια. Τι σημαίνει εκαθάριση? Παίρνουμε τα χρέη της επιχείρησης. Πού χρωστάει αυτή η επιχείρηση? Τα εκαθαρίζει ένας ορκωτός λογιστής. Λέει αν είναι νόμιμα ή δεν είναι και πόσο είναι ακριβώς το ύψος τους. Παίρνουμε και τι έχει η επιχείρηση σε θετικά και πληρώνει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, είναι ποτέ δυνατόν κάποιοι 3 υπουργοί, 4 συναρμόδιοι υπουργοί να δώσουν την χρήση και την εκμετάλλευση μιας τεράστιας έκτασης που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο σε μια υπερχρεωμένη εταιρεία? Είναι δυνατόν 3 υπουργοί να υπόγραφαν υπουργική απόφαση και να ανέθεταν μια τόσο μεγάλη έκταση σε μια υπερχρεωμένη επιχείρηση? Πριν από 2 χρόνια ήρθε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Χαίρομαι που μετά από 2 χρόνια ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης προσχωρεί στην άποψη που διατύπωσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όμως δυστυχώς χάθηκαν περίπου 2 χρόνια. Τότε είχα καταψηφίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τονίζοντας αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί να περπατήσει, δεν είναι νόμιμη και ότι αν επιμένετε σε αυτό το δρόμο θα χάσουμε άλλα 2 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει ο δραμηνός λαός να πληρώνει το φαλακρό. Πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να δοθεί σε ιδιώτες, να αναλάβουν ιδιώτες να πληρώσουν τη λειτουργία του. Επίσης μπορεί το προσωπικό να μεταταχθεί, να πάει σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Υπάρχουν οι νομικές δυνατότητες και να τελειώνει εκεί το θέμα γρήγορα και οριστικά. Δεν υπάρχουν ούτε τα ανυπέρβλητα προβλήματα, ούτε όλα αυτά τα δεδαλώδη και τα αδιέξοδα. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου ό,τι έγινε μέχρι τώρα έγινε. Περίμενα να ακούσω για το μέλλον τι προτείνεται να γίνει. Ειδικά από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, περίμενα να ακούσω για το μέλλον. Αυτό. Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι. Κύριε Μωυσίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι οι τοποθετήσεις των κυρίων ως τώρα είχαν και πρόταση. Και αυτό μου κάνει θετική εντύπωση. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε όλοι στο μυαλό μας τις προτάσεις των ως τώρα ομιλητών,
έτσι ώστε να μπορούμε μετά στο διάλογο να προχωρήσουμε. Κύριε Γαλόπουλε, έχετε το λόγο. Ο κύριος Γαλόπουλος είναι ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νευροκοπείου και επιφορτισμένος με το ζήτημα του και αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ναι, κύριε Γαλόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Πραγματικά χαιρετίζω την παρουσία όλων και ειδικά των δύο αντιπεριφερειαρχών και τον κύριο Γιώργο Μάρκο, ο οποίος συχνά είναι στην περιοχή μας. Τα ξέρουμε εμείς οι πολιτικοί, έτσι να ξέρετε. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον. Και να σας πω τη θέση βασικά και του Δήμου Νευροκοπείου και προσωπικές μου που ήμουν στα δύο χρόνια στη διοίκηση. Βασικά να επισημάνω δύο πράγματα. Χαιρετίζω πραγματικά το ενδιαφέρον της Προστσάνης, έτσι σε αυτή τη στιγμή, για το Φαλακρό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν τόσο πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ένα σημείο αυτό. Δεν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ η Προστσάνη για το Φαλακρό. Μας είχατε αφήσει πολλές φορές μόνους σαν Δήμο Νευροκοπείου και τραβούσαμε το κουπί μόνοι μας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε δώσει πάρα πολλά εμείς. Το σκι, ας πούμε. Δώσαμε πάρα πολλά εμείς σαν Δήμος Νευροκοπείου. Κύριε Φατράλη, κρατήστε όλα... αυτή την παρατήρηση του κυρίου Γαλόπουλου. μετά θα την. Ναι. Ναι, ακριβώς. Κρατήστε το για μετά όμως. Έτσι. Τραβούσαμε το σκι έτσι σε όλα αυτά τα χρόνια. Μένα μόνο. Ναι. Έτσι, εντάξει. Δεν κατηγορώ, δεν είπα για εσάς κύριε Φατράλη. Είπα από το 2000. Από το 2000. Δεν είπα για εσάς. Έτσι. Ναι, και ο κύριος Μακρύς και όλοι. Λοιπόν, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει εμάς, να λειτουργεί το Φαλακρό. Και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήμασταν έτοιμοι, χωρίς χρήματα, χωρίς οικονομικά του Δήμου όπως και εσείς. Αλλά πάλι κάναμε την προσπάθεια, και το ξέρουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Εμείς τα 108.000 καταβάλαμε στον προπολογισμό για την αύξηση. Άσχετα αν ατυχήσαμε να γίνει αυτή η αύξηση. Θα μιλήσω για το μέλλον. Εμείς χαιρετίζουμε πραγματικά την περιφέρεια η οποία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ενδιαφέρθηκε για το Φαλακρό. Ο μόνος σκοπός ήταν να λειτουργήσει το Φαλακρό και εμάς πραγματικά μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Και τίποτα άλλο μπορώ να σας πω. Με τη συμμετοχή του κ. Παπαδόπουλου, με τη συμμετοχή του κ. Θανάση του Τσελεπή, πραγματικά ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, εγώ δεν θα πω τον εαυτό μου, εγώ συμμετείχα στα διοικητικά συμβούλια. Και γιατί να σας πω και την αλήθεια ότι μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να γνωρίζω από βουνό. Δεν ξέρω τίποτα από βουνό. Έτσι. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης ότι το 2008 θα ερχόταν η χρήση γης στο Φαλακρό, αλλά χωρίς να κατηγορήσω πολιτικά, αλλά ο ίδιος το είπε, ο πρώην Δήμαρχος Νευροκοπείου πάντα θεωρούσε το Φαλακρό σαν μια καυτή πατάτα, έτσι το έλεγε. Οπότε δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Λοιπόν, τελειώνω με δύο κουβέντες. Χαιρετίζω την περιφέρεια πραγματικά από την πρώτη στιγμή του ενδιαφέρον και ειδικά τώρα που κατάλαβα ότι πλέον πρέπει να τα αναλάβει όλα τα έξοδα και εμείς σαν Δήμος Νευροκοπείου ένα πράγμα μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το Φαλακρό με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα μπορώ να κάνω και την πρότασή μου και σαν Δήμος και σαν που το ξέρει και ο κύριος Σαδόπουλος ότι πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά ποιο θα είναι πώς θα είναι η μορφή της νέας λειτουργία του Φαλακρού, που μπορούμε να προτείνουμε, όπως θα είπε και ο ίδιος του, ότι θα είναι πιο φρονιμότερο να η εταιρεία η δική μας του Φαλακρού, η εταιρεία Φαλακρού, να λειτουργήσει ένα χρόνο ή δύο χρόνια σαν εμπειρία με την αναπτυξιακή της περιφέρειας. Μπορούσε να γίνει και αυτό. Ή αν θέλετε να κάνει το κινσεπ, πάλι πρέπει να βοηθήσει η εταιρεία Φαλακρού, όπως κύριε Ξανθόπουλο, πρέπει να παραδεχτείτε ότι φέτος λειτουργεί, έτσι, που επανήλθε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη διοίκηση, γιατί σαν φορέας πλέον Φαλακρού, φυσικά με συμμετοχή της περιφέρειας, λειτουργήσε φέτος. Οπότε, τελειώνοντας, μας περισσότερο μας ενδιαφέρει, πιστεύω, και τους δύο δήμους, και αυτό πρέπει να σκεφτούμε, ότι πώς θα μας πει η περιφέρεια να πληρωθούν τα χρέη. Μη πέσουν, αν και το είπε και ο κ. Ξανθόπουλος, ότι δεν θα έχουν οι μέτοχοι πρόβλημα, αλλά εγώ το επισημαίνω ότι τα 800.000 αυτά που είναι, άσχετα πώς θα βγαίνανε ή δεν θα βγαίνανε, αυτή τη στιγμή είναι αυτά. Είναι 400.000 στους εργαζόμενους μαζί με τους προμηθευτές και άλλα 400.000 περίπου που είναι η ΙΚΑ, εφορία κτλ. Αυτά να μας διασφαλίσει η περιφέρεια να πληρωθούν και ας το λειτουργήσει όπως θέλει η περιφέρεια. Αυτή είναι η απάντηση. Κύριε Γαλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, πολύ μικρό, να σας πω για εμάς, για το Δήμο Προσουτζάνης, κύριε Γαλόπουλε, ενδιαφέρει το γεγονός ότι άνθρωποι του δικού μας Δήμου, όπως και του δικού σας, εν προκειμένου ο κύριος Φατράλης, πρώην δήμαρχος, ο κύριος Ζαχαρόπουλος, πρώην πρόεδρος του Ριβατικού Συλλόγου, είναι υπόλογοι για το πρόβλημα του Φαλακρού και εμάς μας απασχολεί αυτό, γιατί είναι άνθρωποι που στην ουσία δεν φταίγαν. Κατέβαλαν τις προσπάθειές τους για τη λειτουργία του Φαλακρού, όπως και από εσάς οι ομόλογοι σας, δήμαρχοι κτλ. Αλλά λόγω του προβλήματος έφτασαν σήμερα να είναι υπόλογοι. Μας ενδιαφέρει αυτό με την έννοια ότι δεν θέλουμε να καούν άνθρωποι που έβαλαν την προσπάθειά τους. Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Γαλόπουλου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, διαπιστώνεται ότι οι δύο Δήμοι πραγματικά πονούν για το χιονοδρομικό κέντρο. Σαφέστατα η οικονομική τους δυνατότητα δεν είναι αυτή που μπορεί εισάξια με αυτήν της περιφέρειας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινοδρομικού, αλλά σαφέστατα αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε δίπλα σας και θέλουμε κι εσείς να μας δεχτείτε δίπλα σας. Το λόγο θα έχει ο κύριος Ματζιάρης Αντώνης, ο έτερος περιφερειακός σύμβουλος που βρίσκεται απόψε εδώ και αυτός παλιός γνώριμος της αίθουσας αυτής από τα ιστορικά στελέχη της περιοχής μας. Πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι είναι ευνόητο ότι εμείς θέλουμε και τη δικιά σας την βοήθεια, όπως και την δίνεται ο Δήμος Δευροκοπίου, να το ξέχασε να το πει ο κύριος Γαλόπουλος, μάλλον επειδή είναι και γαλαντόμος, συμμετέχει στην λειτουργία φέτος του χιονοδρομικού, πληρώνοντας τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού και ρεύματος. Λοιπόν, είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Απλά, δεν ξέρω, είπε ο κύριος Γαλόπουλος, να μας πει η περιφέρεια πώς θα πληρώσει τα χρήματα, παρόλο που φαίνεται λίγο αδόκιμο να ζητείτε στην περιφέρεια, η περιφέρεια να τα πληρώσει. Παρόλα αυτά σας είπα εγώ νωρίτερα, σας πρόλαβα, ότι και η βούληση του Περιφερειάρχη και η δική μου και των Περιφερειακών Συμβούλων, της πλειοψηφίας, θεωρώ του συνόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν. Αρκεί να βρεθεί η νομική φόρμουλα. Δεν υπάρχει νομική φόρμουλα μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω. Και δεύτερον, κλείνω. Είπε ο κύριος Μωυσίδης και έχει δίκιο. Ή δεν ξέρω αν το είπε κάποιος άλλος. Ουσιαστικά η εταιρεία αυτή δεν υφίσταται. Να υπενθυμίσω εδώ ότι υπάρχει ήδη οικονομικός επιθεωρητής και ελέγχει την εταιρεία. Και αυτό που έχει πει πρώτα είναι γιατί αυτή η εταιρεία υπάρχει και ήδη προσανατολίζεται να αποδώσει ευθύνες στους αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να την έχουν κλείσει, που είναι η διεύθυνση, το τμήμα εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ευχαριστώ για το σχολιασμό σας, κύριε Ξανθόπουλε. Το λόγο έχει ο κύριος Ματζιάρης. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ γιατί μας δεχθήκατε στο παλιό μας φυσικό περιβάλλον, στα παλιά μας έδρανα. Λοιπόν, λαϊκές φράσεις λένε ήμουν νέος και γέρας, όπου φτώχεια και γκρίνε. Πράγματι, αυτό το θέμα από το 1992 περίπου που ξεκίνησε το Φαλακρό ταλανίζει όλη την περιοχή, ειδικά την περιοχή μας, και μετά αφού το πήραν όλοι σαν ένα πόλος ανάπτυξης της Δράμας, όλοι λιβανίζαν το Φαλακρό, την Ελατιά, το Μαρά και όλα αυτά. Στην ουσία, 20 χρόνια νομίζω ότι μόνο γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε χωρίς αποτέλεσμα. Ακούστηκε ότι από τη μια έκανε η νομαρχία τις επενδύσεις στα εκατομμύρια που έριξε, από την άλλη λέμε είναι παράνομο. Πώς τα έκανε? Από τη μια θέλει η νομαρχία να έχει απέτηση για τις επενδύσεις που έχει κάνει των εκατομμυρίων, αλλά από την άλλη είναι σε παράνομη θέση, χωρίς ιδιοκτησία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ό,τι γίναν, στο διατάφτα να πάμε. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Αυτή η γκρίνια που έχει επέρθει μεταξύ μας, μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας, εγώ τη βλέπω γκρίνια, δεν είναι αποτέλεσμα σωστό. Δεν υπάρχει μια ομογένεια. Ο καθένας θέλει να φανεί ότι κάτι κάνει. Ακούστηκε και από τον συνάδελφο του Παναγιώτη από την αρχή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι κακώς χρηματοδοτείται. Όλοι λέγαμε να ανοίξει το χιονοδρομικό. Ο μόνος που είπε από τα 60 μέλη αρνητικός να μην ανοίξει. Δεν είναι λύση. Και εγώ μπορώ να μην ψηφίζω και να λέω όχι. Γιατί θα είναι παράνομο, γιατί δεν θα περάσει από τον Επίτροπο. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να δουλέψει. Δεν ήταν μόνο γιατί θα δουλέψει, γιατί αν θα κλείσει η εταιρεία θα μείνουν αρκετοί κρεμασμένοι και οι προμηθευτές και οι οφειλές. Αυτοί που είχαν εμπλακεί όλα τα συμβούλια και ξέρετε τώρα με τον έλεγχο, όλοι έχουν τις ανάλογες ας πούμε ευθύνες εκεί και λυπάμαι για αυτό που γίνεται. Ο καθένας πήγε προαιρετικά
να βοηθήσει και δεν πήγε να τα οικονομήσει από το Φαλακρό. Και δεν θέλουμε να ακούμε και να χαιρόμαστε γιατί κάποιον τον εγκαλεί ο εισαγγελέας ή τον εγκαλεί ο επιθεωρητής. Για μένα ο μεγαλύτερος εμπαιγμός για μένα είναι από τους βουλευτές, από τους εκπροσώπους που έχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το θέμα του ειδικτυσιακού δεν μπορούσε να λυθεί μόνο από την Δράμα. Έπρεπε αυτοί να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Σε αυτό επάνω θα πρότεινα, αν θα ήταν κάτι ας πούμε, αυτό το θέμα, αν ήταν στην Κρήτη, αν ήταν στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, θα κοιτάζατε ότι θα υπήρχε μια ομαδική κάθοδο ή άνοδο στους τρεις υπουργούς και θα κλείναν και υπουργεία. Εδώ δεν κάναμε κάτι το δυναμικό ομαδικά όλοι μαζί. Εγώ θα έλεγα, δεν θα αρκούμε από τον υπάλληλο το τάδε υπουργείο γιατί δεν πέρασε το ΦΕΝΚ, γιατί δεν ήταν αυτό, καθυστερείς και άλλο νόμο. Έχει χαθεί τόσος χρόνος. Και γιατί να μην κάνουμε μια ομαδική κάθοδο. Ομαδική, ας ακουστεί. Να πάμε κάτω. Δεν λύθηκε το θέμα, δεν φεύγουμε. Δεν μπορεί να μας εμπέζουν. Δηλαδή, φοβάμαι, μήπως είναι κάποιος δάχτυλος για να πάει ο κόσμος στο Πάνσκο. Μήπως υπάρχουν άνωθεν κάποιοι που δεν θέλουν να δώσουν αυτή την παραχώρηση περιβόητη. Γιατί μας κουνάνε το, ή να πούνε ότι δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε, ή το παραχωρούμε. Σε αυτό θέλουμε μια σωστή απάντηση. Να πάμε κάτω. Μπορείτε να μας το δώσετε. Ναι. Δεν μπορείτε. Σταματάμε να συζητάμε, γιατί λέμε να φέρουμε επενδυτές. Πώς θα φέρουμε, έχουμε κάποια ιδιοκτησία εμείς. Να το δω, αυτός ο ιδιώτης που θα επενδύσει, σε τι μπορείτε εσείς τώρα σε κάποιον να πωλήσετε από εδώ ένα οικόπεδο χωρίς να έχετε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ακούγονται κάθε μέρα να φέρετε ιδιώτες. Αυτό είναι το τελευταίο, ρε παιδιά. Να φέρουμε πρώτα αυτό το τίτλο που θα λέγεται είναι δικό μας, ΝΑΤΟ, αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό, να μπορούμε να διώξουμε μπαράγγες, ξεμπαράγγες, ποιοι ήταν εκεί τα σκουλίκια που φάγαν τόσο καιρό όλο αυτό τη σάρκα και από εκεί και πέρα. Να μπορούμε να λέμε το τι πρέπει να γίνει. Αν δεν έχουμε αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σταματάμε να συζητάμε. Και ακούμε, πήγε ο Πρωθυπουργός στο Κατάρ. Το Κατάρ είναι εδώ. Εμείς εδώ αυτό δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να μας δώσει να το Κατάρ. Δώστε μας, δεν ζητάμε κάτι, ούτε λεφτά, τίποτα. Δώστε μας να το αξιοποιήσουμε. Αλλά δώστε μας τίτλο ιδιοκτησίας. Αν αυτό δεν μπει μέσα στο μυαλό μας, όσο να συζητάμε, μόνο θα συζητάμε. Γι' αυτό προτείνω. Από αύριο μπορεί να υπάρχουν τα θέματα των αγροτών να υπάρχουν, ό,τι να υπάρχουν, άλλο ένα θέμα στην κυβέρνηση που είναι και στην κυβέρνηση και ευκαιρία είναι τώρα. Ομαδικά μπορούμε σύστημα να κατέβουμε όλοι, έστω και να κατέβουμε. Με αντιπροσωπείες δεν γίνεται. Οι αντιπροσωπείες θα πάνε σαν φτωχοί συγγενείς και θα φύγουν. Θέλει να γίνει ένα κίνημα για αυτό το πράγμα. Είναι ο φάρος για μας. Το Φαλακρό το βλέπουμε σαν ένα φάρο ανάπτυξη στη Δράμα. Αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα ολότερα, δεν συζητάω εγώ ούτε συμμετέχω πλέον σε συζητήσεις και ντρέπομαι και ζητάω μια δημόσια συγγνώμη από τους κατοίκους σε ό,τι με αναλογεί σε αυτό το θέμα που δεν έχει τελεσφαίρει ως τώρα. Ντρέπομαι και δεν ξανασυζητάω για το Φαλακρό. Ευχαριστώ. Κύριε Ματζιάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ έντονη τοποθέτηση. Κλείνουμε τον κύκλο των πρώτων τοποθετήσεων με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Στελίδης να τοποθετηθεί ή όχι. Μετά θα περάσουμε σε μία φάση ερωταπαντήσεων. Κύριε Σμολοχτέ, νομίζω, ακούστε, επιτρέψτε μου, μιλάμε για ενημέρωση. Οι κύριοι είναι εδώ για να μας ενημερώσουν. Εμείς μετά θα μπούμε στη φάση των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Μετά, θα μπει μετά, έτσι. Ας ενημερωθούμε από τους ηθήνοντες. Βεβαίως. Ναι, τώρα γιατί δεν τον βλέπω κιόλα από εδώ που είμαι. Βεβαίως, κύριε Φαντράλη. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε που είστε κι εσείς εδώ. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Θα πω κάτι γενικότερο που έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Είναι ιδιαίτερα παρήγορο ότι άνθρωποι από την Κομωτινή, από την Καβάλα, από τις άλλες περιφερειακές ενότητες ενδιαφερόμαστε για την τύχη του Φαλακρού. Αυτό σημαίνει ότι η περιφερειακή συνείδηση αρχίζει σιγά σιγά να εμποτίζεται παντού και όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε η ισχύ συν τη ενώση. Το πρόβλημα είναι σοβαρότατο. Το γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Θα με ενδιέφερε να ακούσω όλες τις προτάσεις, αλλά και στη συνέχεια αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει θα... Είμαι μάλλον κοντά σε αυτό που λέει ο κύριος Ματζιάρης. Θα χρειαστεί να υπάρχει μια συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Τι εννοώ? Θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων,
των Δήμων Μετόχων, του Περιφερειακού Συμβουλίου, ποια λύση θα αποφασίσουμε. Πρέπει να υπάρξει μια πλήρης ομοφωνία τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να πιέσουμε, να απαιτήσουμε πολιτική λύση, γιατί νομίζω ο κύριος Ξανθόπουλος ήταν σαφέστατος, ενώ εμείς σαν περιφέρεια θέλουμε να αναλάβουμε τα χρέη, θέλουμε να βρούμε τρόπο να τα πληρώσουμε, δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν πολιτική λύση απαιτείται. Θέλω να ακούσω λοιπόν με ενδιαφέρον τις υποθετήσεις και των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων και τι προτάσεις θα κατατεθούν και στη συνέχεια, αν θεωρώ απαραίτητο, θα ξαναπάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να πάρει το λόγο και ο κύριος Προσότσανλης, ο διευθυντής της επιχείρησης. Κύριε Προσότσανλη. Παρακαλώ, ελάτε. Να καλησπερίσω το σώμα και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Εγώ θα σας μιλήσω σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό με πολλή ανησυχία, απογοήτευση, παρακολουθούμε την τύχη της λειτουργίας του Ξανθοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, αλλά και της εταιρείας. Θα κάνω μια εισαγωγή όσον αφορά σχετικά με την υποδομή που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Με εκατομμύρια ευρώ μέσα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έχει στηθεί επάνω μια άρτια υλικοτεχνική υποδομή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το χιονοδρομικό κέντρο να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών καλύτερων χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με τη χιονοδρομία. Είναι αλήθεια ότι το χιονοδρομικό κέντρο με το δυναμικό που διαθέτει μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα του καταναλωτή τουρίστα και είναι επίσης γεγονός ότι δεν έχει εξαντληθεί το δυναμικό ενδιαφέρον του βουνού όσον αφορά την επέκταση του χιονοδρομικού πεδίου αλλά και τη συμπλήρωση των υποδομών στήριξης του χιονοδρομικού κέντρου έτσι ώστε οι υπηρεσίες που θα παρέχει να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του Ευρωπαίου πολίτη και με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε εκροή χιονοδρόμων από την Ελλάδα προς τα γειτονικά χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας. Οι πολιτικές των τελευταίων ετών θα έλεγα πρώτα ότι θα έπρεπε να λυθεί το ιδιοκτησιακό. Αυτό είναι η κοινή συνισταμένη όλων των απόψεων που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Συνετέλεσε έτσι ώστε όλα αυτά τα προβλήματα να εντείνονται σε συνάρτηση πάντα με την κακή διαχείριση και με τις πολιτικές αποφάσεις των διοικούντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή με πολλή περίσκεψη όλοι σας θέτετε σωστές προτάσεις που φυσικά οι προτάσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να λυθεί το ιδιοκτησιακό, να λυθεί η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου σε σωστές βάσεις, να τεθεί μάλλον, γιατί πιστεύω ότι θα καταλήξουμε και την ερχόμενη χιονοδρομική περίοδο να ψάχνουμε λύσεις. Ήδη θα έπρεπε να έχουμε αποκρυσταλώσει τις απόψεις μας και να υιοθετήσουμε τέλος πάντων μια συγκεκριμένη άποψη. Το χιονοδρομικό κέντρο λόγω της γεωγραφικής του θέσης είναι γνωστό ότι είναι το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο σε τοπικό επίπεδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία αλλά και ευρύτερα σε εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς όμως, αντί για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, δηλαδή την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου σύμφωνα με τις δυνατότητές του, η αναβλητικότητα, όπως προείπα, της λύσης του προβλήματος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η έλλειψη χιονοπτώσεων, συνετέλεσαν σε αυτή τη φθήνουσα πορεία του χιονοδρομικού κέντρου. Οι λόγοι που αυτή τη στιγμή υφίστανται στο να υπάρχουν τόσο μεγάλα ελλείμματα, δεν είναι μόνο ένας, είναι αρκετοί οι λόγοι αυτοί.
που οφείλονται κατά πρώτον στην έλλειψη των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών που δημιουργούν οι ίδιες εγκαταστάσεις του κέντρου. Σας είναι γνωστό ότι επάνω στο καινοδρομικό δραστηριοποιούνται 6-7 επιχειρηματίες, οι οποίοι αυτοί φυσικά και δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του τόπου και της Δράμας. Απλά η παραμονή τους και μόνο επάνω έχει ένα μόνο επιδιωκόμενο σκοπό, στο κέρδος. Και μάλιστα, όπως σας προείπε και ο κύριος Τσελεπής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια δεν απέδιδαν ένα ελάχιστο τίμημα για να μπορεί αυτή η εταιρεία να έχει έσοδα, να μπορεί να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα και να πραγματοποιήσει το σκοπό για τον οποίο πραγματικά έχει συσταθεί. Είναι γνωστό ότι ο φορέας επιβαρύνεται με τα δυσβάστακτα λειτουργικά έξοδα, που είναι τα κόστη συντήρησης, που είναι υπέρογκα, μέχρι σήμερα το κόστος του χιονισμού των δρόμων, του δρόμου πρόσβασης, τη μισθοδοσία του προσωπικού και τα αναλώσιμα για τη συντήρηση των μηχανημάτων, τη ΔΕΗ κλπ. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι η μικρή περίοδος λειτουργίας του κέντρου. Λειτουργούν μόνο τους χειμερινούς μήνες και δεν κάναμε τίποτα απολύτως έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε αυτό το τουριστικό προϊόν και με άλλες δραστηριότητες επάνω, όπως παραδείγματος χάρη με τη δημιουργία Snowboard Park και άλλων δράσεων, παγοδρομίου κλπ. Έτσι ώστε να είναι τους σημερινούς μήνες προσελκύσιμο και για πολλούς άλλους επισκέπτες που δεν ασχολούνται με τη χιονοδρομία, αλλά επίσης δεν κάναμε τίποτα απολύτως να επιμηκύνουμε τη χιονοδρομική περίοδο, δηλαδή στο να δημιουργήσουμε ένα φαλακρό 4 εποχών, με ό,τι αυτό σημαίνει στην δημιουργία και άλλων επενδύσεων και στην πραγματική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Κύριε Προσότζαντη, εκμεταλλευόμενος την ανάσα σας, θα ζητούσα, επειδή είστε ο τελευταίος, ας πούμε, εισηγητής, να είστε περιεκτικότερος για να μπούμε λίγο στο διάλογο, επειδή μου διαμήνυσε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ότι έχει μισή ώρα ακόμη στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία. Θα είμαι λίγο συνοπτικότερος. Θα πάω κατευθείαν στο θέμα, για το θέμα που συζητάμε, όσον αφορά τις λύσεις που κατά την άποψή μου ενδείκνυνται για την σωστή λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Κατά πρώτον, εφόσον δεν μπορεί να ανασυσταθεί, να ανασυγκροτηθεί η υπάρχουσα διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου, που είναι η λειτουργία της εταιρείας, θα περάσω στο δεύτερο θέμα. Για μένα απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του κέντρου, για την αναβάθμισή του, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που πραγματικά αξίζει το χιονοδρομικό κέντρο να αναπτυχθεί, είναι η συγχώνευση της εταιρείας με αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω προσωπικά ότι θα αναβαθμιστεί το κέντρο και θα μπορεί να εξυπηρετήσει και τον εθνικό χαρακτήρα και σκοπό του. Άκουσα και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και από πολλούς ομιλητές προηγουμένως ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την περιφέρεια να συνδράμει σε αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε το χιονοδρομικό κέντρο και τα λειτουργικά του κόστη να καλύπτει και, εν πάση περιπτώσει, η λειτουργία του να είναι μια αξιοπρεπής λειτουργία. Από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει και το νομικό πλαίσιο που μπορεί η περιφέρεια πραγματικά κάθε χρόνο να συνεισφέρει ένα ποσό 300-400.000 ευρώ, να αναπτύξουμε το φαλακρό με όλες αυτές τις σωστές δράσεις που θα το κάνει προσελκύσιμο, με αποτέλεσμα να αγγίξουμε επιτέλους αυτή την πολυπόθετη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας μέσω του χιονοδρομικού κέντρου, γιατί θεωρούμε ότι είναι πραγματικά το βαρύ πυροβολικό του χειμερινού τουρισμού. Μία λύση λοιπόν από μένα υπάρχει, η συγχώνευση της εταιρείας με μία αναπτυξιακή της περιφέρειας. Αυτό θα αναβαθμίσει τη λειτουργία και πραγματικά θα βρει το φαλακρό το βηματισμό του. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ, θα μου επιτρέψετε μισό λεπτάκι, στο θέμα του μέλλοντος των υπαλλήλων του. Είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα αυτό. Υπάρχουμε όλοι εμείς υπάλληλοι που πραγματικά είμαστε σε απόγνωση. Μας οφείλονται δεδουλευμένα παλαιότερων ετών μέχρι και 3 χρόνια και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχουν υπάλληλοι αυτή τη στιγμή που να έχουν λαμβάνει αποδοχές από το δημόσιο, αποδοχές 3 ετών.
Χρωστάμε σε τράπεζες, έχουμε κάνει δάνεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητά μας, σπουδάζουμε παιδιά. Όλα αυτά που κάνουμε τόσα χρόνια το κάνουμε με πραγματικά πολύ αγάπη για το βουνό και θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση και σε αυτό το θέμα. Εάν δεν ευωδώσει αυτή η συγχώνευση της εταιρείας με μια αναπτυξιακή της περιφέρειας που θα αναλάβει και όλες τις υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει η φυστάμενη εταιρεία, τουλάχιστον να βρεθεί μια νομοθετική φόρμουλα, όπως συμβαίνει εξάλλου με την πλειονότητα των δημοτικών επιχειρήσεων, να μπορέσουμε να πληρωθούμε και εμείς. Με πολύ αγάπη, ειλικρινά σου το λέω, με πολύ ζήλο και ενδιαφέρον, δουλεύουμε όλοι εμείς επάνω, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι. Αγαπήσαμε το βουνό και πραγματικά μας ενδιαφέρει. Εγώ προσωπικά, άσχετα με τη διαφορετικότητα που εκφράζει ο κάθε ένας από εσάς, χαίρομαι γιατί πραγματικά βλέπω ένα πραγματικό ενδιαφέρον να δοθεί λύση. Αυτό το ενδιαφέρον δεν το έχω δει 10 χρόνια που είμαι διευθυντής της εταιρείας του Ανδρομικού Φαλακρού. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που με ανεχθήκατε και με ακούσατε. Κύριε Προσότσανλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατούμε την τελευταία σας τοποθέτηση, την οποία και θα μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θυμίζοντας τους αγαπητούς μου συναδέρφους ότι σήμερα έχουμε ενημέρωση για το χιονοδρομικό. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, η Δημοτική Συμβουλή του Δήμου Προσοτσάνης, θα μεταφέρουμε ερωτήματα στους καλεσμένους μας, θα πάρουμε τις απαντήσεις μας και εμείς μετά ως Δημοτικό Σώμα, μια άλλη φορά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για το τι πρέπει να κάνει ο δικός μας Δήμος. Να θυμίσω ότι απόψε δεν θα πάρουμε αποφάσεις, είναι ενημέρωση. Θα παρακαλούσα όλους σας να μεταφέρετε τα ερωτήματά σας στους σημερινούς μας καλεσμένους, τους οποίους για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για τη διάθεσή τους να μας ενημερώσουν για όλα τα ζητήματα του χιονοδρομικού. Νομίζω ότι κύριε Φατράλη θα έχετε πρώτος το λόγο, γιατί μετά από δικό σας αίτημα... Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε μια συνομιλία που είχα με τον κύριο Τσακμακίδη, θεώρησε πάρα πολύ σωστή την άποψη αυτή, το νομικό σύμβουλο της περιφέρειας, του παραστάτου του πολίτη, ότι στέκεται νομικά η συγχώνευση. Οπότε αφού υπάρχει και διάθεση από την περιφέρεια, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να συγχωνευτεί η εταιρεία, έτσι ώστε να λυθούν όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Φατράλη. Εγώ θα είμαι σύντομος, κύριε Δήμαρχε, καθότι οι ομιλητές ήταν πολύ αναλυτικοί, θα έλεγα εντός παρενθέσεως. Μας τα είπαν και από το παρελθόν. Λίγο το μέλλον θα έπρεπε να σταθούν περισσότερο. Αλλά πριν μπω στο θέμα, θέλω να απαντήσω στο φίλο μου το Σίμω για το θέμα του Δήμου Προσοτσάνης, αν και δεν είμαι πλέον αρμόδιος, διότι εγώ... Ας μου επιτραπεί, ξόφαλτσα πήγα εκεί λόγω του θανάτου του Γιώργου του Μακρύ για μια περίοδο, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι, να ξέρει ο κύριος Γιαλόπουλος, εδώ ακούστηκαν πολλά πράγματα περί υπαλλήλων κλπ. Και ο Δήμος Προτσάνης είχε το 3-5% των υπαλλήλων, δεν θα πω τίποτε άλλο. Οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι δεν φταίνουν σε τίποτε. Θέλω να προλάβω κάποιες σκέψεις που μπορεί να κάνουν κάποιοι άλλοι. Αλλά όμως υπήρχαν κάποια θέματα. Και επίσης και όσον αφορά το θέμα των χρημάτων, όταν χρειαζόταν ο Δήμος Προσοτσάνης ανταποκρινόταν. Και ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Μακρύς κάποια στιγμή με 20.000 που έδωσε ιδιότητα χρειαζόταν γρήγορα το χιονοδρομικό, είχε και κάποια προβλήματα. Και κλείνω αυτό το θέμα. Από όλους όσοι κατέθεσαν την άποψή τους, από τους ομιλητές, βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι συγκλίνουν σε μια-δυο λύσεις. Η μία λύση είναι ότι θα πρέπει ή ο ιδιώτης να πάρει το χιονοδρομικό κάτω από ορισμένες συνθήκες και κάποια προεργασία ή να γίνει κάποια συγχώνευση. Και υπάρχουν βεβαίως και δύο άλλες απόψεις. Η μία του κυρίου Μωυσίδη, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη, απαντήθηκε βέβαια. Υπάρχει άποψη ότι οι πιο παλαιότεροι άργησαν, υπάρχει άποψη του κ. Μωυσίδη και οι σημερινοί άργησαν 2 χρόνια. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρά το ότι ελέγχθησαν πάρα πολλά. Υπάρχει και άποψη του φίλου μου του Αντώνη του Ματζιάρη, η οποία είναι, θα έλεγα, μια δυναμική πρόταση που
που παράλληλα θα έπρεπε με τις άλλες ενέργειες που έγιναν να είχε γίνει και αυτή. Βεβαίως είναι ευχάριστο που ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ξανθόπουλος, μας είπε για κάποιες χρηματοδοτήσεις, 815.000, 250.000, και πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτό που μας είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος για το θέμα του κυρίου Τσακμακίδη, και το επιβεβαίωσε και ο φίλος μου Περικλής. Μέσα από όλα αυτά, νομίζω ότι μικρή τοποθέτησή μου, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι και εφόσον θα ξαναπώ υπάρχει πολιτική βούληση, θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση με όλες τις απόψεις, τις οποίες μπορούμε να συγκεράσουμε και να αποφασίσουμε, θα έλεγα μια που ξεκινήσαμε εμείς με την πρόθεση όλων μας, να πάρουμε σύντομα μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να ακολουθήσουν και οι άλλοι Δήμοι και η Περιφέρεια και να ξεκινήσουμε πλέον από μια καινούργια αρχή, προσβλέποντας την λειτουργία του χιονοδρομικού, τη λύση του με την ανάληψη όλων των προβλημάτων και των οικονομικών θεμάτων που υπάρχει, και βεβαίως πρωτίστως με το θέμα των υπαλλήλων, οι οποίοι ανεξάρτητα από οτιδήποτε λέγονται, κουράστηκαν, και δεν φταίνε αυτοί, να βάλω και μια παράμετρο, διότι ακούστηκαν πολλά για τη λειτουργία και πάει καλά η λειτουργία. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες περίοδοι που δεν υπήρχε χιόνι. Το 7, το 8 και το 9, αν θυμάμαι, Περικλή, δεν υπήρχε χιόνι. Και αντιληφθείτε ότι τότε διοικήσεις προγραμμάτιζαν τους υπαλλήλους. Ίσως υπήρχε μια λεπτομέρεια που θα έπρεπε να την προσέξουν, όμως προγραμματιζόμενοι υπάλληλοι, δεν υπήρχε χιόνι, έμπαιναν στη διαδικασία ότι έπρεπε να πληρωθούν, και όταν δεν πληρωνόταν οι υπάλληλοι, το ΙΚΑ και οι υπόλοιποι είχαν απαιτήσεις, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν θα μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Να ευχαριστήσω όσους ήρθαν από κοντά ή μακριά, διότι όντως θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ενημέρωση, και ίσως από την ενημέρωση βγήκε και μία πρόθεση ότι υπάρχει πολιτική διάθεση να λυθεί και ότι πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα βήματα, δηλαδή οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των δύο και της Περιφέρειας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φαντράλη, και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω, ναι, ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ταυτόσιμη άποψη εδώ. Φαντάζομαι ότι οι όποιες διαφωνίες έγκυνται στη διαδικασία. Καιρός είναι λοιπόν να ξεπεράσουμε τα όποια διαδικαστικά ή τις μικροδιαφορές στην αντίληψη της υλοποίησης του προγράμματος. Έχουμε δεδομένο τη διάθεση της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει. Έχουμε δεδομένο τη διάθεση των Δήμων να είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτή. Δεν μένει παρά λοιπόν να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κύριε Αθανασία, δέχετε το λόγο. Θα ήθελα να μπω, θα έλεγα, στην ουσία ακριβώς του προβλήματος. Δηλαδή, από τα συφραζόμενα εδώ μέσα καταλάβαμε ότι έχουμε δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά το χιονοδρομικό κέντρο, όπως το έχουμε ονομάσει, μία περιοχή, η οποία το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανήκει κάποτε στο δασαρχείο, σήμερα από ό,τι φαίνεται λύνεται με τα τουριστικά κίνητα, δεν κάνω λάθος. Τέλειωσε αυτό? Όχι ακόμα. Πάλι στον αέρα είμαστε. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε από τη μια πλευρά μια περιοχή με πολλά πλεονεκτήματα και καταντά αυτή η περιοχή να μας αποσταθεροποιήσει όλους μας. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτή η περιοχή, έχουμε το χιονοδρομικό κέντρο που έχει αυτά όλα τα καλά τα πλεονεκτήματα, και έχουμε από την άλλη πλευρά μια εταιρεία η οποία συστήθηκε για να αναδείξει αυτή την περιοχή, και τελικά όσοι μπήκανε σε αυτή την εταιρεία και βάλανε πλάτες βρεθήκανε σήμερα να βρίσκονται να κινδυνεύουν από όλες τις πλευρές. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Σήμερα στην πράξη τι ζητάνε, από ό,τι καταλαβαίνω, και τι ζητάμε? Ότι αυτή η εταιρεία στην οποία βρεθήκανε κάποιοι, αν θέλετε από πατριωτισμό, αν θέλετε από, δεν ξέρω από ποιο λόγο, βρεθήκαν να είναι εκεί μέσα, βρεθήκαν να είναι μπλεγμένοι. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεμπλέξουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία, νομίζω, και εκεί πρέπει να σταθούμε. Όλα τα άλλα, με ποιον τρόπο θα αναπτύξουμε ένα βουνό, με ποιον κτλ. Κτλ. Οι δήμονες δεν είναι εδώ μέσα. Δεν είμαστε οι δήμονες. Και από ό,τι αποδεικνύεται, θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και συμπεράσματα ότι θα πρέπει
εξεζητημένα θέματα να πάνε σε ειδικά πρόσωπα που ξέρουν να κάνουν ανάπτυξη τουριστική σε χιονοδρομικά κέντρα κτλ. Κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο να έχεις μια περιοχή να είναι ωραία κτλ. Χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται ας πούμε προσβάσεις προς αυτή την περιοχή. Οι προσβάσεις για μένα από αυτά που ξέρω τουλάχιστον είναι και λίγο απαράδεκτο να παίρνει, να πιστεύει κανείς χιονοδρομικό κέντρο είναι αυτό το οποίο μέχρι στο σημείο εκείνο που κάνεις και εσύ θα πας και με το αυτοκίνητό σου. Λάθος. Θα μπορούσε με ένα τελεφερίκ, με ένα αυτό κτλ. Να λυθεί ένα πρόβλημα, η επικοινωνία να είναι πολύ διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κομμάτι της ανάπτυξης που αφορά την Δράμα, αφορά φυσικά και τους δύο δήμους της Προσοτσάνης και Νευροκοπίου, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι τέτοιο και είναι στα όρια τα διοικητικά των δύο δήμων. Ίσως και λίγο να είναι και στον Δήμο Δράμας. Το ρεζουμέ δηλαδή είναι τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε την εταιρεία σαν εταιρεία εδώ που βρίσκεται, κυρίως τους εργαζόμενους, έτσι για να μην ρίχνουμε και κορκοδίλια δάκρυα για την εταιρεία, μιλάμε για τους εργαζόμενους και αυτούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί. Ότι να βρεθεί ένας τρόπος να πληρωθούν αυτά που πρέπει να πληρωθούν, γιατί δεν φταίει κανείς, και να τελειώνει αυτό το θέμα. Τώρα όλα τα άλλα που λέμε, ξέρετε τι, να λέμε για ανάπτυξη κτλ. Αφήστε, είναι άλλο κομμάτι. Το ρεζουμέ είναι τι κάνουμε. Βάζουμε πλάτες όλοι μαζί για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και αν σε αυτό το θέμα, μία πρόταση που έχει δοθεί από τον κύριο Προσότσαλ είναι η συγχώνευση με την αναπτυξιακή της περιφέρειας. Εάν αυτό μπορεί να περπατήσει, ας γίνει. Εάν πρέπει να συμβάλλουμε, ξέρω κι εγώ, και οι Δήμοι μας να χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε. Να βρούμε τη φόρμουλα τέλος πάντων. Η πολιτική βούληση αυτή είναι. Όλα τα άλλα είναι να συγκαλύπτουμε το πράγμα. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριε Αθανασιάδη, με συγχωρείτε λίγο. Η πρότασή μας είναι, έχουμε τρεις προτάσεις εμείς. Στην τρίτη πρόταση για τυχόν ιδιωτικοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού, δεν έχουμε αντίρρηση και σε αυτήν, αλλά θεωρούμε ότι η συμμετοχή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με ένα 20% θα είναι μια δικλίδα ασφάλειας για να λειτουργεί σαν φορέας ελέγχου. Κύριε Προσόδαλη, κλείστε το όμως, τελειώνετε, γιατί δεν ήθελα. Παρακαλώ. Και σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει αυτός ο μεγαλοεπενδυτής να πληρώσει ένα τίμημα των επιχρεώσεων αυτών. Μιλάμε για να υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη. Αν μιλάμε να δοθεί το χιονοδρομικό σε έναν εδώ της περιοχής μας που θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο καιροσκοπικά, αυτό θα υποβαθμίσει το κέντρο. Έχει σημασία το πού θα δοθεί, σε ποιον διότι θα κύριε δοθεί. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε συνάδελφοι, κλείνοντας το θέμα, θα παρακαλούσα όσοι θα πάρετε το λόγο να απευθύνετε προσωπικό ερώτημα σε πρόσωπο. Στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε. Για να παίρνετε την απάντηση. Για να είναι σύντομη η διαδικασία μας και διαφωτιστική. Δεν θέλουμε τώρα τοποθετήσεις. Οι δύο αρχηγοί καλώς έπραξαν και τοποθετήθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Τελίδη, πριν μπούμε σε αυτή τη φάση, θα θέλατε να πείτε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Εν κατακλείδη, για να μην επαναλάβουμε όλα αυτά τα οποία έχουν προϋποθεί, είπατε, κύριε Προσότσαλη, ότι, ότι υπάρχουν κάποια χρέη ιδιωτών τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί. Για ποιο λόγο η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν κάνει ενέργειες ώστε να εισπράξει τα χρέη των ιδιωτών? Καταθέσατε μια πρόταση. Καταθέσατε μια πρόταση ότι το Φαλακρό θα πρέπει να λειτουργήσει όλο τον χρόνο. Και είπατε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα, 12 χρόνια που λειτουργεί το Φαλακρό, αυτό το προφανές? Εγώ είμαι 6 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επί 6 χρόνια ακούω ότι το Φαλακρό πρέπει να λειτουργεί 12 χρόνια. Απλά όμως το ακούω. Η διοίκηση και εσείς σαν διευθυντής. Τέτοια χρέη γιατί δεν εισπράξατε και γιατί δεν κάνατε το... Κύριε Προσότσαλη, έχετε το λόγο. Πολύ σωστές ερωτήσεις, οι απορίες σας. Περιεκτικώς, παρακαλώ. Για το θέμα, γιατί το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού δεν επέκτηνε τις δραστηριότητες του έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα Φαλακρό 4 εποχών. Καταρχάς, πρώτα θα εστιάσουμε στη μη λύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Να εστιάσουμε ότι στην προχειρότητα που έβλεπαν οι τότε διοικούντες στην διαχείριση του χιονοδρομικού κέντρου, ίσως δεν υπήρχε αυτό το όραμα για ένα Φαλακρό 4 εποχών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούν να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, γιατί το υπόβαθρο της περιοχής είναι τέτοιο που μπορεί να δημιουργήσει τον εναλλακτικό τουρισμό. Και βλέπουμε ότι πολλά γραφεία τουρισμού και από το εξωτερικό ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες υπαίθρου, που το Φαλακρό λόγω της πολυποικιλότητας
τις θέσεις μπορεί να στηρίξει αυτά. Να μιλήσουμε για ροκτορισμό, για πεζοπορία, υπασία, αγώνες 4x4, αναρρίχηση. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν. Τώρα όσον αφορά γιατί η εταιρεία χρεοκόπησε. Δεν μπορεί μια εταιρεία να καλύπτει τα λειτουργικά της... Περικλή, μην επεκτείνεσαι κύριε Προσόζανλη, παρακαλώ να είμαστε... Παρακαλώ, γιατί δεν εισπραχθήκαν τα χρέη από ιδιώτες. Λοιπόν, μέχρι σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει με τη μη επίλυση του ιδιοκτησιακού. Θα σας απαντήσω... Κυριάκο, όχι σχόλια από δίπλα, παρακαλώ. Στη μη επίλυση του ιδιοκτησιακού, γιατί ξέρουν όπου και να προσφύγει η εταιρεία νομικά, δεν έχει το δικαίωμα να εισπράττει αυτά τα χρήματα. Ένας λόγος είναι αυτός. Οι νομικοί ίσως το ξέρουν καλύτερα. Αυτό ο κ. Τσελεπής θα μας το απαντήσει καλύτερα. Και ένας δεύτερος λόγος είναι η ελαστικότητα με την οποία οι διοικήσεις αντιμετώπιζαν την παρουσία όλων αυτών των επιχειρηματιών επάνω. Εγώ πάντοτε ήμουν αντίθετος με την δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων επάνω. Μπορώ να σας δώσω, τα έχω στη διάθεσή μου, τα ενημερωτικά σημειώματα που κάθε χρόνο έδινα και, και στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις, που όλα αυτά τα αναφέρω πολύ αναλυτικά και μάλιστα πολλές φορές... Και μάλιστα πολλές φορές να γίνομαι σε εισαγωγικά και το μαύρο πρόβατο. Γιατί μου άρεσε να λέω την αλήθεια. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι σε μια τέτοια συνάντηση που είχαμε στο Δήμο Νευροκοπίου πριν 5 χρόνια, όταν συζητήθηκε η αύξηση του μεδοκιού κεφαλαίου και ρωτήθηκε και έπρεπε να τοποθετηθώ, είπα προσωπικά ότι εγώ αρνούμαι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί θα πάνε όλα αυτά τα χρήματα μέσα σε έναν τρίπιο τον ΕΚΕ, εάν δεν αλλάξετε τρόπο διαχείρισης. Αυτές είναι οι απόψεις μου, τα ενημερωτικά σημειώματα τα έχω στη διάθεσή σας. Μπορώ να σας τα δώσω και να δείτε ότι δεν είναι λόγια που τα λέω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Μεσονύχτη, το λόγο. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να εισπράξει τις οφειλές των τρίτων. Αυτό λέτε αυτή τη στιγμή. Από ό,τι κατάλαβα. Επομένως, αυτές τις οφειλές. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Συνεπώς, αυτές τις οφειλές, τις οποίες λέμε ότι έχουμε να εισπράξουμε από τρίτους, δεν μπορούμε να τις εισπράξουμε ποτέ. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος. Δεν μπορούμε να τις εισπράξουμε. Δηλαδή. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μεσονύχτη, νομίζω. Δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή. Από την αρχή που τοποθετήθηκα, είπα ότι όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα το χιονοδρομικό λειτουργεί παράνομα. Αυτό σημαίνει παράνομα. Ναι. Δεν μπορούν να εισπραχθούν τίποτα και αν μας ψέξει κανένας γιατί κάνουμε δαπάνες εκεί, μπορεί να πάμε να απολογηθούμε στη φυλακή. Γιατί δεν το καταλάβατε. Έτσι, αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι αυτά μου δεν μπορούν να τα προϋπολογίσουν. Φυσικά δεν μπορούν να τα εισπράξουν. Και εγώ τώρα να πάω στην καντίνα και να τους πω θα πληρώσετε, θα μας πούν και ποιο είσαι εσύ που μας λες να πληρώσουμε. Ναι, δεν το καταλάβατε τόση ώρα. Κιόλας και τα θεωρούμε πιθανά έσοδα. Γιατί υπάρχει μια τέτοια φημολογία. Σωστό. Είναι πιθανά έσοδα. Από τη στιγμή που δεν είναι νόμιμα εισπρακτέα έσοδα, δεν είναι καθόλου έσοδα. Σταβάμε ένα μεγάλο πρακτικό. Πολύ καλά. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ο κύριος Μολοχτός ζήτησε το λόγο πιο μπροστά. Παρακαλώ, κύριε Μολοχτέ. Ο τρίτος λόγος, αν σας ενδιαφέρει, είναι ο παραγοντισμός. Ο κάθε επιχειρηματίας θα έπαιρνε τηλέφωνο ή στον Ομάρχη ή στον εκάστοτε δήμαρχο. Παλαιότερα. Αφήστε το. Κύριε Μολοχτέ, μετά βεβαίω. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι ήταν πολύ εμπεριστατωμένη όλη η ενημέρωση. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, είναι πολιτικό κατά 90% το ζήτημα, το πρόβλημα του Φαλακρού και κατά δεύτερο λόγο ένα 10% είναι τεχνικό. Πολύ σωστά και ορθά ανέφερε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης τον ΚΙΝΣΕΠ. Καταρχάς πρέπει η εταιρεία να μπει στο άρθρο 99 για να πάει για εκαθάριση. Από εκεί και πέρα συστήνεται το ΚΙΝΣΕΠ. Το ΚΙΝΣΕΠ είναι ένα εργαλείο, ο νόμος 4019. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης τοποθετήθηκε σε αυτό ή ο κύριος Τσελεμπής. Ανέφερε ΚΙΝΣΕΠ. Ο κύριος Τσελεμπής το πέφτω. Το κύριος Τσελεμπής. Το ίδιο πράγμα, δεν έχει σημασία. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Μολοκτέ, συγγνώμη λίγο. Ακούστε με λίγο στο βάθος. Έχουμε 17 θέματα να συζητήσουμε. Η αίθουσα έχει γεμίσει καπνό. Θα παρακαλούσα όσοι θέλουν να καπνίσουν να βγουν έξω τώρα όμως. Με τη διαδικασία το ότι. Γίνονται ενέργειες, ούτως ώστε η εταιρεία η ΑΕ να κάνει αίτηση για να μπει στο άρθρο 39 για να πάει να τελειώνει η ιστορία αυτή και να παράλληλα να λειτουργήσει ο ΚΙΝΣΕΠ με 5 ή με 7 αιρετούς. Οι αιρετοί θα είναι από την περιφέρεια τους Δήμους. Αυτή είναι πρόταση. Έχω λειτουργήσει ΚΙΝΣΕΠ, λειτουργεί νόμιμα. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Φιλάδελφος στη Δράμα τον έχω ιδρύσει. Έχουμε άδεια από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι. Τι γίνεται.
Εδώ, προσέξτε, η αιρετή θα είναι η διοίκηση. Η διοίκηση μετά από 2 χρόνια εκτελεί γενική συνέλευση όλων των μετόχων που πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να είναι όλοι οι πολίτες της Δράμας. Όπως καλώς ανέφερε ο κύριος Τσελεπής, μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα των Δήμων, αλλά όχι δημοσίου δικαίου. Από εκεί και πέρα εντάσσουμε και βγάζουμε μετοχές, αυτή είναι η συμμετοχική διεύρυνση του θέματος, και πληρώνει ο καθένας ανάλογα με 50, 100, 200 ευρώ. Κύριε Σμολοφέ, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αναλύσατε την πρόταση άλλου ομιλητή. Έχει και συνέχεια. Έχει και συνέχεια να ολοκληρώσω τη θέση μου. Περισσότερο να ολοκληρώσω τη θέση μου. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, είναι σημαντικό. Διότι τώρα διηλύσουμε τον κόνοπα. Αναλαμβάνουν οι αιρετοί τη διοίκηση. Εγγράφονται όλοι οι δραμηνοί πολίτες μέτοχοι στο Φαλακρό. Δεν ματώνει η περιφέρεια είτε η Δήμη, γιατί όπως είπατε καλώς δεν μπορεί να πληρώνει ένας που είναι στην Καλυθέα και στη Μητρόπολη. Κύριε Σμολοχτέ, σήμερα έχουμε, με συγχωρείτε πολύ, έχουμε ενημέρωση. Ενημέρωση δεν κάνουμε και σχολιασμό. Δεν σχολιάζω έτσι, κανέναν. Κάνω την πρότασή μου. Λέτε δεν ματώνει η περιφέρεια, βάζει τα λεφτά. Σε φωνάζει, βάζουν τα λεφτά. Ματώνει. Οι Δήμοι βάζουν τα λεφτά. Δεν μπορείτε να λέτε. Μα γιατί να ματώσει η περιφέρεια. Γιατί να ματώσει η περιφέρεια του τέστενο περιφερειακός πολίτης. Γιατί να ματώσω η Μικρόπολη, η Προσοτσάνη. Ολοκληρώστε, γιατί, κύριε Σμολοχτέ. Λοιπόν, στη συμμετοχική δημοκρατία, κύριε Λίσσαλη, να ξέρετε ότι ο ΚΙΣΕΠ είναι ένα εργαλείο του νόμου 4019 του Υπουργείου Εργασίας, γιατί τέτοιοι συνεταιρισμοί λειτουργούν στη Γερμανία, στην Ολλανδία, νομίζω στη Γαλλία, ότι παντού. Ο κύριο Τσελεπή θα σα ευχαριστήσει για την ανάλυση τη πρότασή του. Ευχαριστώ, κύριε Σμολοχτέ. Το λόγο έχει, κύριε Μουησιάδη, επειδή θα δευτερολογήσετε, γι' αυτό θα προτιμούσα να δώσω σε κάποιου που δεν. Ο κύριο Δεμήρη ζήτησε το λόγο πρώτο. Ο κύριο Δεμήρη. Ναι, είχα σκοπό να κάνω τοποθέτηση, αλλά θα κάνω κάποια ερώτηση. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό είναι, αποδείχτηκε ομόφωνα. Αλλά για να πάμε στην μόνιμη λύση, εγώ πολύ φοβάμαι ότι προσωρινά θα λειτουργούμε για πολλά χρόνια. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην παράγουμε άλλα χρέη. Δηλαδή το χρέος να μην αυξάνεται τουλάχιστον. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι εκεί το χώρο που παρκάρουν τα αυτοκίνητα δεν μπορούμε να βάλουμε να πληρώνουν ένα τέλος, ένα ευρώ, 2.000 αυτοκίνητα. Δεν δικαιούμαστε νομικά. Πας στην Καβάλα για μισή ώρα πληρώνεις 2 ευρώ. Εκεί πέρα δεν. Κύριε Δημήρη, το ερώτημα σε ποιον το απευθύνεται. Σε όποιον να είναι. Το απευθύνω στους. Και απλώς μία παρατήρηση κατά καιρός. Αποδείχτηκε ότι οι Δήμοι και οι νομαρχίες δεν μπορούν να είναι επιχειρηματίες. Αποδείχτηκε όπως όλες οι επιχειρήσεις. Και αυτή η επιχείρηση μπήκε μέσα. Σε αυτό μπορώ να σας απαντήσω, αν θέλετε. Και γιατί παίζω και παιχνίδια, έτσι, να πούμε και αυτή την. Και ο Δήμος Νευροκοπίου και ο Δήμος Προσοτσάρης και η Περιφέρεια. Ο Δήμος Νευροκοπίου, θυμάμαι, έβαλε πολλά εμπόδια να μην γίνει ο δρόμος από εδώ προς το τέτοιο, μην χάσουμε και τα λοιπά. Ας κάνουμε και την αυτοκριτική μας, να το πούμε. Τώρα εξέλιπε. Το 2006. Εντάξει. Να απαντήσω επάνω σε αυτό. Τέλος αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Απλώς, μόνο για ενημέρωση, διευκρίνηση, δεν έχουμε το νομικό δικαίωμα να βάλουμε την μπάρα ή τον έλεγχο. Και δεύτερο, να ξέρετε, ξέχασα να πω προηγουμένως ότι το χιοδρομικό φέτος δουλεύει με 10 άτομα. Ωραία. Άλλος. Ο κύριος Τσελεγκίδης. Εγώ θα επανέλθω πάλι στο ζήτημα αυτών που δεν πληρώνουν. Δεν έχετε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, τη δυνατότητα να τους εξαναγκάσετε να πληρώσουν. Με τι λειτουργούν εκεί, με ρεύμα. Δεν μπορείτε να του κόψετε το ρεύμα. Να σε απαντήσω, κύριε Τσελεγκίδη. Να τον εξαναγκάσει να πληρώσει. Εδώ η εισήγησή μου. Συγγνώμη. Εδώ ακούω 10 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε δεν πληρώσα μία δραχμή. Δηλαδή είναι δοβλέτιο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να τους εξαναγκάσετε. Αυτό. Έμεσα μπορούμε και έκανα πρόταση ήδη. Είναι ο κύριος Γαλόπουλος εδώ. Όποιος δεν πληρώνει έστω ένα ποσό συμβολικό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι. Ξέρω τι λέω. Να κόβεται το ρεύμα. Αλλά το ρεύμα είναι του Δήμου Νευροκοπίου. Εάν ήταν της εταιρείας του πλήρου εταιρείας, πληροφορώ ότι θα τους είχα κόψει όλους το ρεύμα. Άρα εδώ κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ, κύριε Τσελεγκίδη και κύριε Παπαδόπουλε. Μισό λεπτό. Άλλος δημοτικός σύμβουλος θέλει να καταθέσει ερώτημα, κύριε συνάδελφε. Δεν μπορείτε να τους εξαναγκάσετε να
Ωραία, ωραία. Αφού αν υπάρχει άλλος δημοτικός σύμβουλος που θέλει να καταθέσει ερώτημα. Το τελευταίο ερώτημα θα είναι του κυρίου Μωυσίδη. Παρακαλώ, κύριε Μωυσίδη. Όσον αφορά αυτό το θέμα της εισπράξης των χρημάτων από τους τρίτους, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να εισπράξετε τα χρήματα διότι δεν σας ανήκει η έκταση. Σε ποιον ανήκει η έκταση, κύριε Πρόεδρε? Στο ελληνικό δημόσιο. Μπορείτε να ζητήσετε να επιβάλλει τα τέλη ο ιδιοκτήτης της έκτασης, δηλαδή η εταιρεία τουριστικών ακινήτων, και στη συνέχεια η εταιρεία αυτή να σας τα επιχορηγήσει. Κάντε ένα αίτημα στην ΕΤΑ να επιβάλλει σε αυτούς που χρησιμοποιούν εκτάσεις του δημοσίου στην περιοχή του Φαλακρού να επιβάλλει τέλη. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, όλα αυτά θα είχαν εξαλειφθεί εάν είχα μιλήσει ιδιοκτησιακό. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ξανθόπουλε, ζήτησε το λόγο ο κύριος Ξανθόπουλος. Λοιπόν, για να κλείνουμε σιγά σιγά, σας παρακαλώ, κύριε Τσελεγκίδη, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ξανθόπουλε, έχετε το λόγο. Αφού εκφράσω την ευαρέσκειά μου και την ικανοποίησή μου για τη συζήτηση που ήταν και σε καλό επίπεδο, υψηλό επίπεδο, που νομίζω και εκφράζει και το επίπεδο του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, να πω για αυτά τα οποία ήρθαμε για την ενημέρωση, την οποία έκανα βέβαια στην αρχή, πλατιάζοντας κάπου, αλλά η ενημέρωση είναι συγκεκριμένη και παρακάμπτοντας το τι έγινε, γιατί δεν έγινε, τι έπρεπε να κάνουμε, να πω ξεκάθαρα ότι, γιατί υπόθηκε για το ιδιοκτησιακό, το ιδιοκτησιακό έχει ήδη λυθεί. Ήμουνα πριν από μια εβδομάδα στο Υπουργείο, στην Αθήνα. Ήδη η ΚΙΑ υπογράφεται, ήδη είχε υπογραφεί από τον κύριο Κασιμάτη και θα υπογραφόταν και από τους άλλους υπουργούς. Άρα θέμα ιδιοκτησιακού δεν υφίσταται. Το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εταιρεία, που από την πρώτη στιγμή σας είπα, μη συγχαίρετε την εταιρεία με το χιονοδρομικό. Η εταιρεία δυστυχώς, γίνανε προσπάθειες, δεν ευωδόθηκαν. Πρέπει να λυθεί. Ήδη έπρεπε να είναι λυμένη. Υπάρχει μέσα επιθεωρητής οικονομικός που τον βάλαμε όχι εμείς, αλλά έγινε καταγγελία από ιδιώτη της Δράμας, ο οποίος πριν από λίγο ήταν εδώ και έφυγε. Λοιπόν, μπήκε οικονομικός επιθεωρητής, ο οποίος το πρώτο που είπε είναι γιατί αυτή η εταιρεία υφίσταται. Άρα η εταιρεία έτσι όπως είναι δεν μπορεί να υφίσταται. Άρα τα σενάρια ότι μπορεί να λειτουργήσει το χιονοδρομικό αυτή η εταιρεία νομίζω ότι είναι επαπτερώντα. Τι μπορεί να γίνει αυτή η εταιρεία, γιατί σας είπα ότι είναι πολιτική μας βούληση να τη στηρίξουμε. Γίνονται προσπάθεια προς την κατεύθυνση συγχώνευσης. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να βρούμε φόρμουλα τα χρέη να τα αναλάβει μια άλλη εταιρεία, να συγχωνευτούν κτλ. Να τα αναλάβει η περιφέρεια, υπάρχει πολιτική βούληση. Οι δύο εργαζόμενοι, δύο είναι οι εργαζόμενοι, γιατί υπόθηκε οι εργαζόμενοι, δύο είναι οι εργαζόμενοι να ενσωματωθούν σε αυτήν την εταιρεία. Και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι η καινούρια εταιρεία θα διαχειρίζεται το Φαλακρό ή θα λειτουργεί το Φαλακρό. Το Φαλακρό θα ανατεθεί σε ιδιώτη μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και η εταιρεία η οποία λέτε, εδώ είναι ο κύριος Γερομάρκ που είναι αντιπρόεδρος στην εταιρεία, πρόεδρος στην εταιρεία αυτή της Καβάλας που λέτε, δεν λειτουργεί τα λουτρά των ελευθερών. Προκήρυξαν διαγωνισμό και τα λειτουργεί ιδιώτης. Απλώς κάνουν την εποπτεία. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και νομίζω ότι από την πρώτη βέβαια όπως τα είπα ήταν ξεκάθαρα, αλλά μετά την διαλογή που καλώς έγινε, και με αυτό που σας λέω τώρα νομίζω ότι γίνονται περισσότερο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνονται. Ιδιοκτησιακό σε εμάς, η εταιρεία θα απορροφηθεί και θα λειτουργεί το Φαλακρό με πλειοδοτικό διαγωνισμό με ιδιώτες προκειμένου να το αναπτύξουμε έτσι όπως πρέπει. Για δύο χρόνια. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε τώρα. Τότε θα δούμε εναλλακτικές λύσεις. Θα έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό που είπατε για την ΚΙΣΕΠ τέθηκε στη δημόσια ζήτηση Δράμας μετά από δική μου αναφορά, η οποία έγινε μετά την επίσκεψη στην εταιρεία, ο οποίος ο κ. Γερομάρκος μας τόθεσε για πρώτη φορά, εγώ δεν γνώριζα ότι ήταν η ΚΙΣΕΠ, και ξεκίνησα να την κάνω με τους εργαζόμενους του Φαλακρού, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, επειδή δεν είχαμε την αρχή. Και έχουμε την πρόθεση να ενημερώσω ότι θα κάνουμε μια ημερίδα προκειμένου να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες δράμας και τους Δήμους τι είναι η ΚΙΝΣΕΠ. Είναι ένα σοβαρό εργαλείο
που μπορούν εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν απολυθεί κτλ., να κάνουν μια επιχείρηση κοινωνικής φύσης, υφής, και να τους αναθέτουμε εμείς, οι Δήμοι και εμείς, κάποια εργασία. Αυτό είναι κίνησεπ. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Κύριε Σμολοχτέ, να το σταματήσουμε εδώ. Κύριε Σμολοχτέ, κύριε Σμολοχτέ. Με συγχωρείτε πολύ. Τώρα δεν είναι ώρα σεμιναρίου για το ΚΙΝΣΕΠ, κύριε Σμολοχτέ. Ποιος σας απαγόρευσε, κύριε Σμολοχτέ? Όχι, δεν αμφισβητούμε αυτό που λέτε. Δεν κατάλαβα και καλά έκανε. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε. Ένα λεπτό στον αντιπεριφερειάρχη του κύριο Γερομάρκο για να κλείνουμε. Κλείνουμε, μετά τελειώσαμε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Επειδή την χάνει να είμαι πρόεδρος της αναπτυξιακής, η οποία το όνομά της είναι ΑΕΝΑΚ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Είμαστε σε φάση μετεξέλιξης της εταιρείας αυτής από εταιρεία της πρώην Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Καβάλας σε Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας. Άρα λοιπόν πρέπει να προηγηθεί αυτό, δεν έχει τελειώσει, και μετά να μιλήσουμε για την ενσωμάτωση της ΑΝΦΑ στην εταιρεία αυτή. Όπως είπε ο κ. Ξανθόπουλος, η πολιτική βούληση είναι δεδομένη. Πρέπει να βρεθεί και η νομική φόρμουλα. Είναι και το θέμα των εργαζομένων, και η εταιρεία όπου έχω την τιμή να προεδρεύω έχει 2 εργαζομένους. Εμείς, τώρα να πω κάτι και να κλείσω, μας είχαν παραχωρηθεί τα λουτρά των ελευθερών με κοινή υπουργική απόφαση του 1998 προς χρήση και εκμετάλλευση. Εκμεταλλευόμενοι τον νόμο 4049 του 2012, 15 Δευτέρου του 2012 ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, έδινε την εξής δυνατότητα στην εταιρεία. Να προχωρήσει, καταρχήν επέκτηνε τον χρόνο παραχώρησης για διάστημα 40 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυτό είναι ελκυστικό για οποιοδήποτε επενδυτή. Στη συνέχεια έδινε τη δυνατότητα σε εμάς να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των λουτρών των ελευθερών με 3 τρόπους. Είτε απευθείας με δικά μας κεφάλαια, δεύτερον με σύμπραξη με ιδιώτη επενδυτή, βάζοντας κεφάλαια και εμείς και ο ιδιώτης, και ο τρίτος τρόπος ήταν με διαγωνισμό να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές για να αξιοποιηθούν τα λουτρά των ελευθερών. Στη σημερινή κατάσταση που είναι η χώρα, που επικρατεί επενδυτική άπνοια, παρόλα αυτά υπήρξε ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές, έγινε ο διαγωνισμός και εμείς από τις 34 του 12 έχουμε επενδυτή, υπογράψαμε τη σύμβαση, εισπράττουμε χρήματα σαν αναπτυξιακή από τον ιδιώτη επενδυτή, είναι σε μια διαδικασία τώρα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γιατί έχουν κάτι εκκρεμότητες με τα κτίρια που υπάρχουν εκεί, και αν ξεπεραστεί αυτό που θα συζητηθεί εντός των επόμενων ημερών, προχωράμε στην έκδοση αδειών. Και βρήκαμε, δηλαδή, και επιλέξαμε τον τρόπο αυτό. Δεν ξέρω τώρα γι' αυτό, θα επιμείνω και θα κλείσω. Και ο κύριος Φατράλης είπε κάτι, εγώ θα επιμείνω. Θα πρέπει να υπάρξει σύμπνοια, πρέπει να συμφωνήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αν ακούγονται διαφορετικές απόψεις από όλους μας, δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν, το ξαναλέω και κλείνω, να υπάρξουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και του Περιφερειακού Συμβουλίου όμοιες, ίδιες, πρέπει να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση. Και τότε να μπορέσουμε να επιμείνουμε από κοινού όλοι μαζί για να δοθεί η λύση. Διαφορετικά, αν επικρατούν διαφορετικές απόψεις, άλλοι λέει το Δημοτικό Συμβούλιο της Προστοτσάνης, άλλοι τον Ευρωκοπείο, άλλη Περιφέρεια, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Όχι, κύριε Μεσονύχτη, όχι. Όχι, καμία. Λοιπόν, καταθέτω μόνον μία μικρή τοποθέτηση πριν σας ευχαριστήσω όλους και έναν ξεχωριστά. Ότι οι δύο Δήμοι Προσοτσάνης και Νευροκοπείου θέλουν να είναι συνιδιοκτήτες στην ΚΙΑ που θα παραχωρεί την έκταση. Δεν παίζει ρόλο το ποιος θα το διαχειρίζεται, αλλά η παρουσία των δύο Δήμων θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Τώρα, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Αντιπεριφερειακή Δράμας του Γιάννη του Ξανθόπουλου, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κύριο Γερομάρκο Γιώργο, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου του κύριο Τελίδη Γιάννη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Μωυσίδη Παναγιώτη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Ματζιάρη Αντώνη και τον Διευθυντή της Επιχείρησης κύριο...
Δεν πειράζει, τελευταίο και όχι έσχατο. Τον διευθυντή της επιχείρησης, τον κύριο Προσότσαν Λιπερικλή, και βεβαίως τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο, για την παρουσία τους. Και τον αντιπρόεδρο της επιχείρησης, τον κύριο Γαλόπουλο Σίμω, για την παρουσία τους στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, για τις εξηγήσεις που δώσαν, για τις τοποθετήσεις που δώσαν. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και σε ένα σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε την απόφασή μας, την οποία θα μεταφέρουμε παρακάτω. Παραδίδω τη διαχείριση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Προεδρία, στην κυρία Πρόεδρο. Πέντε λεπτά διάλειμμα, κάπνισμα έξω από την αίθουσα, όχι μέσα. Έξω, έξω.